Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. 11 Ιανουαρίου και όπως σας είχα υποσχεθεί, δεύτερη μέρα, δεύτερη εκπομπή του χρόνου του 2023, που μπήκε τόσο αισιόδοξα, σας είχα υποσχεθεί πολύ μουσική και όντως εδώ και ένα τέταρτο έχει γεμίσει το στούντιο με λύρα, λαούτο, λαγούτο, το λέμε ή λαούτο. Βασικά λαγούτο. Λαγούτο. Βαρύ λαγούτο και λύρα. Και μαζί μας είναι ο Μανώλης ο Κλάδος, ο Πλημάκης Μανούσος και με τα νησιώτικα ο Κυριάκος Παπαδημητράκης. Που τον έχουμε βάλει λίγο στην άκρη γιατί δεν χωράει στην κάμερα, μετά θα έρθει. Παιδιά καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ, τιμή μου, πρώτα απ' όλα κύριε Κλάδο, τιμή μου που τόσα χρόνια παρακαλάω να έρθετε και μετά από 9 χρόνια που κάνω εκπομπή, επιτέλους... Ήρθατε. Δεν εγκάτηκα τον δρόμο, κάπου είμαι. Δεν τον εγκάτηκα. Αυτό πες. Εγώ πες κοπελιά, είμαι από την Κρήτη. Τι να κάνω εδώ στα στενά της Νέας Σμύρνης. Πού να σας βρω, ε. Γι' αυτό έψαχνα να σας βρω 9 χρόνια, πες. Χίλια ευχαριστώ που με τιμάτε και είστε εδώ πέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε δύο πράγματα για τον κύριο Μανώλη. Ο Μανώλης από μικρός αγαπούσε τη μουσική, αλλά ασχολήθηκε επιχειρηματικά και με άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Άκουλες, εγώ κόψαμε τα αδερφό μου ξύλα, δυο πριν σε βάλαμε τα κόψαμε ξύλα και πλέον τα πουλήσαμε. Στον άνθρωπο, στο χωριό. Μας έργε τα λεφτά που έκανε και στο τέλος μας έργε μια λίρα μικρή, η οποία ήταν έτσι μια παλιά λίρα. Η λίρα αυτή δεν είχε ούτε... Ρετσίνα, τίποτα. Και βάζαμε εμείς λιβάνι αντί για ρετσίνα για να παίζει γύρω. Το μεταξύ έπαιζα μια χορδή, ατσαλλινή ξέρω πότε την κουρτίσω και δεν ήξερα. Και εδώ εσκάζα, έκανα παρεάκια με μια μισή χορδή. Δηλαδή η άλλη ήταν κακοκουρτισμένη, αλλά έκανα παρεάκια. Εγώ το είχα χόμπι, έτσι. Μεράκι, χόμπι από μικρός. Όταν πήγα στα νότια στο γυμνάσιο. Τι μαθαίνουμε τώρα εμείς. Όταν πήγα στα νότια στο γυμνάσιο και γύρισα σε δύο μήνες για το Χριστούγεννα. Πιάνω μέσα στο γεράκι και μου λέει ο πατέρας, μπρε εσύ, εγώ δεν σε έπαιξα γενής γυράρι στα λόγια. Εγώ σε έπαιξα να μάθεις γράμματα και σταματώ και εγώ πάλι. Α, είχαμε και ετοιμά ότι σεβαστήκαμε τη γνώμη του μπαμπά, έτσι δεν είναι? Και έτσι σπουδάσατε και γίνατε μεγάλος επιχειρηματίας, ασχοληθήκατε με... Είχαμε μεγάλος, επιχειρηματίες, εντάξει, ναι. Και, αλλά η μουσική μεράκι μεράκι. Ναι, ναι. Με το παρεΐστικο. Το παρεΐστικο, ναι. Πλάκα μου με το παρεΐστικο και κάτι γράψατε και έβγαινε και η μαντινάδα από μέσα. Πολλά βίντεο. Αυτό το ότι η μαντινάδα βγαίνει από μέσα, ας πούμε, ένα γιαγιά μου που δεν ήταν ούτε μαντιναδολόγος ούτε μουσικός, μάλωνε με μαντινάδες, μιλούσε με μαντινάδες. Τσακωνόταν με μαντινάδες. Ό,τι είχε να σου πει, το έλεγε με μαντινάδες. Θα πειράξει κανένα μαντινάδα. Μπράβο. Ναι, ναι. Άρα αυτό είναι έμφυτο, ε. Ναι, ναι, ναι. Το είχατε στο αίμα σας και ναι, το κάνατε. Εν τω μεταξύ οι κυπαρέες που κάναμε ήταν που σε τραβούσαν. Δηλαδή κάναμε απόψε μια παρέα. Και έλεγε ένας, όποιος μπορεί να φύγει πρώτος θα πάμε στο σπίτι του. Και δεν έφυγε κανείς από την παρέα. Γιατί δεν ήταν σκαβότουσα στο σπίτι. Και κάνατε στην παρέα και δεν έφυγε. Λοιπόν... Μέχρι να διαλύσει η παρέα. Α, και κάνατε μουσικούλα δηλαδή. Από την εμπειρία μου, ξέρει να κάνει και ξεκίναγε στο παρεάκι, ξέρω εγώ, το μεσημέρι και τελείωνε την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι το πρωί το μεσημέρι, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτά τα παρεάκια τώρα γίνονται ή λίγο με τον COVID μαζευτήκαμε και. Κοίταξε να δεις. Γίνονται πάλι. Αλλά όχι σε αυτό το στυλ. Καταρχήν. Ναι, ο Μερακλής ο άνθρωπος. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ πάλι θυμάμαι στο Μηλοπόταμο. Το ένα χωριό από το άλλο ήταν 10 χιλιόμετρα. Έτσι α πούμε. Άλλα παρεάκια γίνονται το αριστερό χωριό, αλλιώτικο λίγο διαφορετικό στο άλλο. Δηλαδή, αν πήγαινε σε 20 χωριά, έβλεπε λίγο διαφορετικά 20 χωριό παρεάκια. Καλά. Για να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μερακλείδικο τραγούδι, ε. Για να παίξω. Πρόδεινο. Thank you.
ψάχνουμε. Ναι, έτοιμοι να χορέψω. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στην Αθήνα κάνατε και τα κονέ με συλλόγους, με αυτά. Εγώ σας είδα με τον Μανούσο και πήγατε και είπατε και τα κάλαντα στις δροσουλίτες. Μια φορά μου λέει ο Δημήτρης, ο Σκουλάς, ο Λαγουθιέλης, συναδερφέ, γιατί τον αδερφό μου το είχε βαφτίσει η θεία του. Πέσε το γυράκι. Λέω, παίζω το. Πες μου λέει 5 ώρες την ημέρα. Και πότε βρω πάει στραγιά δουλειά. Έλεγε πολύ μπερά. Περάσαν 10 χρόνια έτσι στην πορεία της δουλειά μου να ακούσω λίρα στο μαγνητόφωνο. Τόσο πολύ δεν προλάβαινες. Ναι. Δηλαδή μέχρι το 87, ένα 10 χρόνια πέρασαν και δεν άκουσα γέρμα πουθενά. Άκουγα συλλόγου, δεν είδα πριν συλλόγου. Γιατί εγώ δεν είχα τα καλή χαπαωμένα στη δουλειά ή αν ήμουν μυστικός. Μετά που να σκάει, ξέρω, παίζω γέρα πριν λίγο. Εντάξει, ναι, μετά όταν είμαστε στα φόρτε τώρα, αυτό είναι χόμπι, αλλά είναι, νομίζω ότι είναι ένα μεράκι όμως που το αγαπάς. Και κανείς, δηλαδή και εγώ όταν σε γνώρισα, νόμιζα ότι ήσουν επαγγελματίας μουσικός. Δηλαδή όλοι αυτό νομίζουν, αυτή την εικόνα βγάζει. Παίζει ωραία. Και παίζει ωραία και είναι και δημοσχετίστας και είναι στους συλλόγους, τον βλέπω εγώ έτσι, συμμετέχει. Ναι, δηλαδή σ' αρέσει. Και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ ωραίο χόμπι αυτό, από το να έπαιζες χαρτιά ή να πήγαινες στον καφέ. Άλλος μου λέει, πρέσει, πάστα, πιο καλύτερα. Πάς στο καπί. Ακούς μου λέει, πάμε στο καπί. Ποιο καπί πρέπει να πάω να πήγαινε στο καπί. Ενώ εγώ πάω στο παρεάκια, ναι, είναι καλύτερα από το καπί. Γιατί να πας. Το καπί βέβαια έχει ωραίες εκδρομές, να πω την αλήθεια, στο εξωτερικό. Δεν κάνεις εσύ. Πολλοί είναι που δεν κάνουν για καπί. Οι Περακλείδες γενικά δεν κάνουν για καπί. Γιατί έχω και άλλους φίλους που μου λένε «Α, παπά, δεν πάμε εμείς στα καπί». Τους αρέσει να... Στο καπί, ξέρεις, ψυπάνε. Αυτή το έχουν μάθει λίγο διαφορετική ζωή, διαφορετική. Μια φορά ήρθε ένας την Κρήτη να με δει. Έχω το από Θεσσαλονίκη για να δεις τη λεπτομέρεια του. Ανάλογα τι δουλειά κάνεις. Και του λέω «Πρέσαι, δουλειά δεν γίνεις στο σπίτι, στην Κρήτη πίες». Ήρθαν πριν μου λέει από κάτω από το σπίτι σου. Αλλά ήταν 3,5 ώρα για να μην σε ξυπνήσω, λέει, δεν χτύπησε. Μου ήρθε τόσο να... Ήταν πριν λίγο άνθρωπος. Να μου ξυπνήσει, να κοιμούμαι εγώ καθόλου. Αυτός και μάθαινε, κοιμάται το μεσημέρι. Κατάλαβε, λέει, όχι να σε ξυπνήσω το μεσημέρι. Δεν κοιμούνται όλοι, κοιμούνται λίγοι. Ναι, πολλοί κόσμοι κοιμάται το μεσημέρι. Εμείς το έχουμε ξεχάσει γιατί δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Πού να κοιμηθούμε. Πού να κοιμηθούμε. Ναι, πρέπει να είσαι νεύρο. Εγώ θα ξυπνήσω και θα σκέφτομαι τη δουλειά και ξανακοιμηθώ πάλι. Εγώ άμα κοιμηθώ το μεσημέρι το βράδυ δεν θα με παίρνει με τίποτα ο ύπνος. Ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάει σε ρί, αλλιώς. Εσύ Μανούσο, για πες μας έτσι. Εγώ λοιπόν, τα βιώματά μου με την ενασχόλησή μου με την κριτική μουσική τα πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος χόρευε παλιά, όταν πρώτο ήρθε στην Αθήνα. Και μετά και εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, πήγαμε στο Σύλλογο Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Εν τέλει, όπου... η Αγία Βαρβάρα έχει βγάλει πολλά παιδιά, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί καλλιτέχνες εδώ. Και όλοι μου έχουν πει για την Αγία Βαρβάρα. Πολύ... Όπου κάναμε χορό με τον Μαριάνο τον Αντρέα. Και στη Λύρα είχαμε το Μαυράκι το Μανούσο. Mm-hmm. Από εκεί έκτοτε ο αδερφός μου συνέχισε με Λύρα, εγώ με Λαούτο. Και παίξαμε και σε... Ήσασταν δίδυμο δηλαδή πηγαίνατε. Ναι. Σε μαγαζιά μετά παίζαμε σε χώρους περίδες, γάμους και τα λοιπά, σε εκδηλώσεις. Ναι, σιγά σιγά, ναι. Και με άλλους λιράλιδες έχω συνεργαστεί εδώ στην Αθήνα. Και τώρα τελευταία και με τα παιδιά εδώ πέρα, και με τον Μανώλη και με τον Κυριάκο εδώ πέρα. Και έχετε κάνει, εγώ νομίζω ότι φτιάξατε ένα ωραίο γκρουπάκι. Ναι. Που τα έχει όλα, γιατί και ο Κυριάκος παίζει τα νησιώτικα, νησιώτικη λίρα, θα μας τα πεις μετά. Έχουμε έτσι... ένα στουντιάκι με πράσινο, το πράσινο αυτό και φτιάχνουμε εγώ βιντεάκια ωραία. Εγώ τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια και που τα ανεβάζετε και που ασχολείστε και γράφετε και όλες γράφεις τραγούδια. Εσύ μελοποιείς έτσι, όχι. Δεν έχω... Όχι ακόμα. Εσείς έτσι μόνο μαντινάδες, βγάζετε. Αυτές οι μαντινάδες που γράφουν είναι πειραχτικές. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, έτσι είναι. Πιο ωραίες είναι αυτές οι πειραχτήρικες. Αυτές είναι ωραίες. Το χάζω. Ναι. Αυτές είναι. Εμένα η γιαγιά μου τα λέγε έτσι, ήταν πειραχτήρι, δηλαδή για κάθε τι μου έλεγε και κάτι.
Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο ξάδερφός μου έχει κρατήσει ένα τετράδιο που έγραφε από αυτά που μας έλεγε η Γιάννη, γιατί μας έλεγε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μερικά θυμάμαι, πολύ λίγα. Έτσι. Εδώ που λες για ματινάδες, πάω μια φορά σε ένα σπίτι. Και είχε 10 τόμους ματινάδες. 10 τόμους, 12. Δηλαδή πώς είναι ο τριφωνικός κατάλογος. Το... Και του λέω, βρέσει, δώσε μπρε 100 ματινάδες στην αγορά να τις συμπάθουνε ότι βγάλει ματινάδες. Και όχι. Βρε παιδί μου, εγώ άμα ήμουν, του λέω, δώσω 200 ματινάδες. Και έτσι είχε χάμου στο ράβο. Και είναι άλλοι που κλέβουν και το παίζουν μαντονολόγοι και κλέβουν. Και ποιος εργατέει, άμα δεν τη δώσει. Ναι. Όχι, αυτός ο κύριος τα έχει και τα έχει κρυφά, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άλλοι. Όχι, περιμένει να πάνε να τις αγοράσουν. Μα ποιος θα τις αγοράσει εάν δεν τις ακούσουν. Ότι έβγαλε την άλλη. Ναι, εντάξει, πώς θα γίνει, πώς θα πάνε να τις αγοράσουν. Αφού είσαι 10-12 τόμους και δεν μοιράζει ένα τόμο να τις μάθουν κόσμο να κλακουνούλοι να τσιγερεύουν, πώς θα σου πούνε. Καλά, ναι, άμα δεν την ακούσει, πώς ατέο θα τον βρουν ότι γράφει, πώς θα το καταλάβουν και αν γράφει και καλά. Μπορεί να έχει γράψει, να δουν ότι έχει ποιότητα. Ωραία, εσύ. Αλλά δεν κάτι για τις διαφημίσεις. Τις διαφημίσεις θα τις πετάξει τα ώρα, τις μάθει. Καλά, ναι, να τις βγάλει σε βιβλίο, να κάνει. Μα είναι βιβλία. Τόμου σου λέω, τόμου. Πώς, βιβλία. Μιλάμε με βιβλιοθήκη ολόκληρη. Και στη φυγή. Δεν έχει επιχειρηματικό μέρο. Δεν τις προωθεί, δεν κάνει πρόθεση. Δεν κάνει να τις προωθήσει. Λέω, δώσε μου 50 ματινάδες, 50 τις πληρώσουν για να τις δώσει. Καλά, τότε θα του μείνουν εκεί. Και αυτό είναι λίγο έτσι εγωιστικό, ξέρω. Δεν κατέχει να τις δώσει, κατάλαβες. Ναι, δεν ξέρει. Ενώ θα πρέπει να πιάσει ένα καλό μουσικό, ένα τραγούδι. Άμα πιάσει ένα μικρόφωνο και να το πετάξει στην αγορά, το διαφημίσεις, πώς θα το μάθει πολύ. Πρέπει να μην βρει κανένα μικρόφωνο, ποτέ δεν έρχεται το κυρέ. Ή να εμπιστευτεί 10 μαντινάδες σε κάποιο γνωστό, να τις τραγουδήσει, να τον προωθήσει και από εκεί. Πρέπει αυτό να κάνει την κίνηση, κατάλαβες. Έτσι. Ναι, είναι άλλοι που τρέχουν. Εγώ μια κυρία έτσι μεγάλη σε ηλικία τη συναντάω συνέχεια που γράφει μαντινάδες, ξεχνάω το όνομά της. Αλλά μεγάλη... κινιέται. Ναι, κινιέται. Τη συναντάς δηλαδή συνέχεια στα μαγαζιά που μιλάει με τους μουσικούς που δίνει. Αυτή που έβγαζε τραγούδια του Καζαζίνη, πώς τη λέγανε μια γυναίκα που ήταν στην Αχαρνό. Θυμάμαι. Και είχε ένα καγκελάκι έξω από την πόρτα της και είχε ένα τόσο ένα χαρτί και έγραφε τάδε, ας πούμε, τραγούδια. Και αυτή την ψάχνανε τη βρίσκανε εκεί. Γιατί ξέρανε ποια ήταν, ξέρανε, αλλά δεν ξέρανε πού ήταν, κατάλαβες. Και τόσο ένα καμπελάκι, ήταν μια μικρασιά, δεν ξέρω πού ήταν. Του Καζαζή τα τραγούδια τα έγραφε μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέω. Α, όχι Ευτυχία. Αυτή. 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 Α, αυτή που στα τελευταία της, που είχε καταστραφεί τέλος πάντων και εν τέλει τα έδινε και αυτή την τζάμπα. Αυτή ήταν. Με το απεργαίο ταλέντο. Ήτανε όπως πηγαίνει την Αχαρνό, στο δεξί κέντρο σε ένα. Μόνο στο πεζοδρόμιο ήταν το αυτοκίνητο. Την ταπέρα της και λες, άμα πηγαίνει στο δρόμο, θα τη βρεις. Αντί στον ταπέρα. Ναι, γιατί έμενε στο δρόμο αυτή την ταπέρα. Και επίζε χαρτιά. Το πάθος της με το χαρτί την έφτασε. Ένα πηγαίο ταλέντο. Την κάνα και ταινία. Ναι, την κάνα και ταινία. Πόσα ταλέντα έτσι πάνε χαμένα ή ταλέντα που κρύβουν το ταλέντο τους ή από εγωισμό ή από ντροπή και δεν φαίνονται. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν και δεν ντρέπονται να τα βγάλουν προς τα έξω. Δεν ξέρω. Ή και ντρέπονται, νιώθουν ανασφάλεια, νιώθουν... Εδώ πέρα έχω φέρει ποιητές, έτσι, αυτό που... Ένας ποιητής που είχε έρθει, ο κύριος Νίκος Μάνιος, γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι ταπεκαθαριστής. Λοιπόν, ένας φίλος του στα 50 του τον έσπρωξε να γράψει το πρώτο βιβλίο και εν τέλει έχει κάνει και τραγούδια, έχει κάνει, ξέρετε τι ώρα που γράφει, και τραγούδια λαϊκά και αυτά. Αλλά έπρεπε να τον σπρώξει ένας φίλος του. Δηλαδή... Ο άλλος που ξέρει πώς θα πει. Ναι, αλλιώς αυτός δεν είναι... ξέρει μόνο γράφει. Αυτός ντρεπότανε, ρε παιδί μου, νομίζω ότι δεν γράφει. Ντρεπότανε, δεν ήξερε να το προωθήσει αυτό. Άρα πρέπει να έχουμε και ανθρώπους που να... Ναι. Πρέπει να έχει άλλο ταλέντο, όχι μόνο να γράφει και να ξέρει το παρουσιάζει. Ή να έχει ανθρώπους γύρω του που να μπορούν να τον βοηθάνε να το πιστεύουν. Για να τον βοηθήσουν, άλλοι να τον βγάλουν. Έτσι. Και τι θα πούμε τώρα παρακάτω. Μαντινάδες. Μαντινάδες. Έτοιμος είσαι. Έτοιμος. Thank you.
να ξεμαρώσει. Χωρίς να είναι οργανωμένη και δεν έφερε τσικουδιά να κεράσει τον κόσμο, δεν έφερε τίποτα. Ξαναρθούμε. Ο κόσμος μου φέρε, μου φέρατε γλυκά να με γλυκάνετε, να πω ευχαριστώ πολύ. Και να φέρουν και πάρει αντί τη χωρί πάει ο τόπος. Θα έχουμε φτιάξει πάνω το στούντιο, παιδιά. Γιατί βλέπω ότι πάμε να κάνουμε ανακαίνιση και θα ανέβουμε πάνω που είδες πάνω θα έχουμε χώρο. Πάνω δηλαδή θα μπορούμε να χορέψουμε κιόλας. Δεν θα είναι έτσι στριμωχτά. Και νομίζω σιγά σιγά θα πάμε πάνω πρώτο Θεός. Άρα τότε θα κάνουμε και τα χορευτικά μας. Αλλά η... Πώς ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι το αίμα μου κριτικό. Αλλά και γενικά πώς η μουσική δηλαδή μας ζωντανεύει και μερακλώνεις χωρίς να χρειαστείς να πιεις. Εγώ πάντα με τη δουλειά, επειδή είναι τέτοια δουλειά, είμαι πάντα ένα ράκος, ένα... Και τώρα ζωντάνεψα. Ζωντανεύεις, ξυπνάς. Ναι. Εγώ λέω άμα φύγω ποτέ από τη ζωή. Θέλω να χορεύουν μαλευζιώτη στον τάφο μου, γιατί είναι σαν να πετάς. Λοιπόν, θα σας πω ένα που λέει ζωντάνεψα, λοιπόν. Το 83 είμαι με Αθηναίους στο χωριό που αρχίσαμε να κοπέλει δικό μας, αν ψάχνει. Και κατά τη μία η ώρα που για να πας στο γραφείο του παίρνει δύο άνθρωποι τον πατρό είχε να πάνε να μιλήσει. Μανώλη, έλα ο Βασίλης, ο Παθ' Έβραγμα, έλα σε παρακαλώ. Έβραγμα, νόμιζα ότι έπαθε έβραγμα. Αυτό σε μεραπέρα, τόσο πολύ.
με τους γυβαλιώτες που εγκλεντίζανε, με τη συνομιλή κόσμου, που του πάνε να χορέψεις. Λέει, μα δεν ξέρω. Θα σε μάθω εμείς, να σηκώσα σαν το παιδάκι στον νόμο, τον χορέπανε κάτω από εκεί, από τη χαλουπιά μαζί με τον. Δηλαδή μιλάμε, είχε ξεραθεί άνθρωπο τα γένια. Αλλά εμερακλώθηκε και μήνυε. Τόσο πολύ έγινε. Τον αφήσανε στον νόμο, τον χορέπανε 15 χρονών. Η συνομιλική του. Αφού λέει 14, θα σε χορέψει. Και παίζανε και με το κατσαμπά σε τον γύρω. Να, με αυτά είναι. Με το. Με τον αδερφό του και αυτοί χορέγανε. Όχι στο γλέντι, στη χαλουπιά από κάτω το. Αυτό είναι. Σαν το κοπέλι, πάσα στο κοπέλι, πάει το χώρο. Αυτές είναι οι όμορφες τρέλες. Οι όμορφες τρέλες. Το παρεάκι το όμορφο που σου μένει αξέχαστο, είδες. Σε χορεύουμε εμείς από δεν ξέρεις. Και το. Από τις παρέες αυτά είναι που παίρνουμε. Όχι, εμείς θα σε χορέψουμε από 13 χρόνια. Σε χορέψουμε εμείς. Και τον βάλανε πάνω εδώ, ένας όπως κάνουμε τα κοπελάκια τα μικρά. Ναι. Καλό αυτό. Αν υπήρχε βίντεο αυτό θα ήταν ωραίο. Και οι χαρουπιές όμως τρώγατε χαρούπια. Εγώ μικρή η σοκολάτα μου ήταν το χαρούπι. Εντάξει, εμείς έκανε άλλους 5 τόνες χαρούπια, 10 τόνες χαρούπια παλιά. Δηλαδή η περιοχή μας έκανε. Πολλά χαρούπια, ναι. Και τώρα το κάνανε και ποτό, λέει ότι είναι για το μυαλό, το χαρουπό, λέει όπως... Εγώ το μόνο που θωρώ, παξιμπάδια χαρουπό, παξιμπάδια μάλλον θωρώ. Όχι, έχει γίνει και λικέρ χαρούπι και μου φέρε και ο αδερφός μου από την Κρήτη πάλι ένα σαποτό χαρούπι. Αρχίζουν και το εκμεταλλεύονται. Έχει, να πω ότι έχει ένα εργοστάσιο κοντά στα μέρη τα δικά μου, στην Επισκοπή στο Ρέθυμνο. Ναι. Το οποίο φτιάχνουν ποτά, προϊόντα από χαρούπι. Από χαρούπι, ναι. Έχει μεγάλη θρεπτική αξία, λένε. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια ιστορία της παλιές που ήμουν από πέρα. Πατέρα του είναι ένας, χωριανός. Ο πατέρας του ήταν κουφός. Ναι. Του γαμπρού. Και η μάνα του κουφή. Αλλά πρώτα ήταν καλεσμένη για το γάμπρο, γινόταν για το μυστήριο. Και τότε δεν ήταν 1000 άτομα, ήταν 150 άτομα, 100 άτομα για στο γάμο, δεν ήταν πολύ. Ήταν δηλαδή και φώνιαζε κάθε φορά που ήταν στον γάμο, και τις γερνούσανε. Και λέγανε, φώνιαζε τώρα η γριά. Έπρε, θες κρυάς! Το κρέας έγινε κρυάς. Αλλά αυτό δεν βρήκα. Και είδα σκάδα. Συντέχνησα, στάσου να μην φωνιάζει, γιατί λέει αυτό μου και μας παγιάσιμα. Δεν μπορεί να το λες πιο σιγά. Και λέει και αυτή. Λέει το παιδί μου με ζέμα, δεν το βρήκα. Λέω το παιδί με σένα το βρήκα. Με ζε. Δεν το βρήκα. Κρυάς τη λέω το παιδί με ζε, μα δεν το βρήκα. Είναι παλιές ιστορίες που στα χωριά μας. Έτσι. Κύριε Μανώλη, εσείς μπορεί να σας έχουμε εδώ πέρα και μας λέτε πάρα από έτσι, όλο ιστορίες τέτοιες. Όπου μια φορά παίρνουμε ένα γέρο από το νοσοκομείο και ήρθε μια να τον δει, που ήταν ο άντρας υποθαμένος που κάνει δύο μήνες. Και έτσι λέει, όχι, Γεωργία, ήταν πολύ καλή. Α. Την έκφραση. Ερώτησε, παιδί μου, ο άλλος ρώτησε, ήταν κάνει ο αυτός. Ήταν πολύ καλή ο Κωστής, ο άντρας της. Αυτός υποθάνει δύο μήνες. Αλλά αυτό ήταν γέρος και άλλος, δεν το καταλάβει, δεν το στο μυαλό. Όταν είπε, ήταν πολύ καλή ο Κωστής. Να πας τον ευρύς. Να πας να τον ευρύς, τον πεταμένο. Να ξεπνέψεις τα κοπέλια σου που θα μας αγγίξεις. Τι κάνει ο Κωστής, να πας να τον ευρύς. Και λέει, εγώ λέει, επρόβλημα, όταν ήταν να βουστάρεις λέει ο άντρας μου, επρόβλημα και έλεγα, τι είμαι εγώ στα βρέμια. Αν είναι να βασανίζεις τα κοπέλια του, καλιά τον επάρει. Ο Θεός να ξεμπλέξουμε. Όχι, το λέγανε παλιά. Αν είναι να βασανίζεσαι στο κρεβάτι, καλά να... Ήταν πολύ καλή ο Κωστής, να πας να τον ευρύς. Είναι ιστορίες, παλιές κριτικές ιστορίες. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι αυτά που είχαν στις γειτονιές και αυτό το αλυσβερίσι και το κουσκούς, γι' αυτό δεν υπήρχαν οι ψυχαναλυτές και οι ψυχοθεραπευτές, γιατί υπήρχε το κουσκούς, υπήρχε η γειτονιά, πήγαινε στη γειτόνισσα, της έλεγες το παράπονο, μάλωνες, ξεσπάθωνες. Είχε, ενώ τώρα είμαστε κλεισμένοι στα διαμερίσματα, ή και στα χωριά τώρα, έχουν απομονωθεί ο κόσμος. Στα χωριά ερχόταν ο σινεμάς και έπαιζε και έβαζε ένα σεντόνι σε ένα λεωφορείο και έκανε ναι. Και έβλεπε το έργο. Λοιπόν, έπαιζε λοιπόν στο χωριό ο σινεμάς το έργο και μια γριά δεν επήγαινε για γειτονισσά. Και όταν η γιαγιά γύρω σπίτιζε 10 η ώρα, μου άρεσε η Μαρία.
Γιατί μπορεί να γυρίσει απόψε στο. Κούρανε μη κακομίτσα είναι. Εκεί όσο που σκοτώθηκε προθέσει το άλλο έργο, έπαιζε πάλι απόψε πέ. Δεν κάτι το ομάζει, αλλά κάποιο ποιος που έπαιζε προθέσει το σκοτώθηκε. Εστέλο σκοτώθηκε, τώρα έπαιζε πάλι. Νομίζω ότι σκοτωνόταν στα αλήθεια. Αλλά δεν κάτι και ποιος ήταν. Δεν ξέραν ούτε τα ονόματα ούτε τίποτα. Ήταν πιο γνήσια όμως, πιο ωραία, ε? Πιο απλοϊκά. Και ήταν και σπιτικές τσικουδιές τότε, ήταν όλα τα σπιτικά, τα ωραία. Εμείς αγοράζαμε στα χωριά μου μόνο το αλάτι. Το ψωμί το φτιάχνουμε. Εμένα αλάτι ο Θεός μου Αρτέμις πήγαινε και μάζευε από τη θάλασσα. Το χοντρό. Εσείς ήσασταν βουνό. Στα λονταριανά. Όλο το αλάτι, όλα τα άλλα. Ψωμιά, λάδια. Τα φτιάχνετε, ναι. Κρασιά, ήταν τσουβάλια, πώς τα λένε. Βαρέλια, πιθάρια και πάθη, τροφές. Το ψωμί φορτώναμε στο γάιδαρο. Μα εγώ αυτό ρεύανε, λέω ότι η Κρήτη δεν πεινάει. Δηλαδή, αν είσαι κριτικός γνήσιος και έχεις και ένα κομμάτι γη, γιατί να πεινάσεις. Θα μαζέψεις δυο κοκλιούς, θα μαζέψεις δυο χόρτα, θα φτιάξεις τη τσιγκουριά σου. Ναι. Άμα ξέρεις. Απλά άλλο που ήμασταν τεμπέληδες και αφήσαμε, νομίζαμε ότι ο τουρισμός θα, κάτι θα κάνει και... Έτσι, δηλαδή λίγο εντάξει, τα νιάτα το 80, το 90, λίγο έτσι οι νέοι άνθρωποι, ενώ τις ηλικίες μου και αυτά. Λίγο δεν το κυνηγήσαμε. Όταν πηγαίναμε στο, ναι, δημοτικό, το... όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, το ανογιανό λεωφορείο που έπαιγε από το ρεύμα πάει στα Νόγια, τα μισά χιλιόμετρα ο δρόμος ήταν χωματένιος. Λοιπόν, εφόρτωνε λοιπόν το αυτοκίνητο επιβάτης από το ρεύμα για να πάει σε όλα τα χωριά να φτιάξει τα νόγια. Και μπαίνει ένας νογιανός και βάζει μια βουλή στα ρεύμα, κουλούρια, μπαίνει σαν ορεξά του, γιατί τους ανθρώπους τους γνώριζε αυτός ο νογιανός, αυτός από τη... Ναι, από τη... Και του λέει, κουμπάρα νογιανός είσαι. Λέει, ναι, αυτός θεώρησε αυτόν, είναι νογιανός. Να κάτσεις στο παραθύρι, να μην χαλάσεις από τη γύρω, γιατί πάει τέρμα αυτός. Έχεις τροφές, λάσπες στον τρόπο. Και του λέει, αφού σου πρέπει, του λέει ο Γιάννος, κάτσε από πάνω να μην ξεράσεις. Πνοείται στον δρόμο που θα πάει, χωματόδρομο. Αυτός δεν προσβάλλει, του λέει, να ξεράσω, μόνο αν σε ξανοίγω πολλή ώρα. Δηλαδή, άμα σου κοιτάω, ποιο θα ξεράσω. Καλά του, ωραία και αυτό. Αλλά ήταν και η έκφραση, τα λένε ωραία ρε παιδί μου. Τα λέτε και εσείς μιλάτε βαριά κριτικά. Μόνο σας εξανοίγω πολύ. Μόνο σας εξανοίγω. Αλλιώς δεν ξερνάει. Ο άλλος πήγε να τον προφυλάξει και ο άλλος παρεξηγήθηκε. Όπως μπαίνουν δύο άνθρωποι στο λεωφορείο στο Ηράκλειο και να πέσει να αφήσει τον πυροπότα. Και μου λέει ο ίδιος στην ιστορία που ήταν μέσα. Είμαστε, μου λέει εγώ και αυτός, ο Τάζη ξέρω, δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι. Και μπαίνει από πέλη και πού είναι κουλούρια. Και φωνή, κουλούρια, κουλούρια. Αφού μου έρθει, δεν είμαστε λίγο άνθρωποι. Ήταν μια άλλο φωνιά, τι κάνει. Φώναζε κουλούρια, κουλούρια, στο αυτί του αλλού. Και γυρίζει για να σου του κάνει. Γατέ το βρέκο, εφόρησε εδάφη του κονιού. Ήταν ευρωλογική γη και σπάω το κοπέλι και βέβαια και πέρασε τη χαλιόπρωτη και αυτή. Αυτό φωνάρα του. Του πα το τύπα πιο πολύ. Εσύ είστε πηγαίνει Κρήτη, Ρέθυμνο. Ναι. Συνέχεια τα κάνω. Εγώ να πω ότι τον καημό μου, η μαμά μου είχε ένα σπίτι, αλλά ήθελε να χτίσει εδώ με τον μπαμπά μου μετά και πούλησε το σπίτι στα Χάνια και στον Άγιο Χαράλαμπο. Τι το πούλησε, τώρα βαρέει το κεφάλι της. Και έτσι εγώ δεν έχω, δηλαδή μόνο σε συγγενείς και τέτοια. Πέθανε και η γιαγιά μου. Και από τότε που πέθανε η γιαγιά μου, δεν πολύ πηγαίνω. Δεν, γιατί εντάξει, τώρα πας σε συγγενείς, είναι ολόκληρη, άμα πας σε ξενοδοχείο παρεξηγούνται, άμα πας στο νέα συγγενή παρεξηγέται ο άλλος. Είναι το έχουμε, και από το 18 πέθανε η γιαγιά μου, δεν έχω πάει. Έχουμε και σπίτι εμείς κάτω, οπότε... Εσύ πας συνέχεια. Εγώ ζηλεύω αυτούς που έχουν σπίτι κάτω, γιατί είναι αφορμή να πηγαίνεις, να κάνεις πράγματα. Εγώ θα μείνα συνέχεια εκεί αν είχα έτσι. Απλά δεν είναι. Κρίμα. Πήγα να μείνω μια δόση εκεί πέρα. Ωραία είναι. Εμένα μου αρέσει η Κρήτη. Είναι μια μικρή Ευρώπη. Τα έχει όλα, όλα τα έχει. Εσείς πώς και δεν είπατε πάω να μείνω μόνοι μας στην Κρήτη τώρα ή επειδή είχατε κάνει τα πράγματα. Εγώ θα με βρουν και κάτι. Ποιος άνθρωπος. Και καινούργιο τη γνωρίζω. Αυτό, ναι. Και κάθομαι πάει. Εσείς κύριε Μάνο είστε όπως η μάνα μου που ήρθε μικρή εδώ 16 χρονών.
Και έτσι χάθηκε από εκεί, μετά πούλησε και ό,τι είχε εκεί, δεν πολιοκατέβαινε. Εντάξει, έχει του συγγενεί, δηλαδή είχε τον αδερφό τη. Έχουν ναι. τα χωράφια, σπίτια, έχουν εκεί. Αλλά δεν βλέπει του ανθρώπου που ήξερε, που έζησε τα χρόνια. Εγώ πήγαινα να κάτω στο χωριό και ξέρει που έμενα. Πιο πολύ πήγαινα στα αδέρφια παρά σπίτι. Έτσι. Δεν είχα εκεί να ξημερώνω, σα πήγαινα. Είδα τώρα τον κύριο τον Αστρινό που έβαλε ότι Αστρινό. Πέθανε ο αδερφός του και λέει ο τελευταίος μου είναι και αυτός. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι τον δω πόσο καημό θα βγάλει γιατί σου λέει είχαν ένα... Είναι αυτό, λες τι να πάω να κάνω. Η μάνα μου τώρα πέθανε ο αδερφός της στην Κρήτη, πέθανε η μάνα της, πέθανε ο πατέρας της, πέθανε... Δηλαδή όλοι... Σου λέει τι να πάω να κάνω στην Κρήτη, ματώνει η καρδιά της, δεν θέλει να πάει. Δηλαδή τις λέμε τώρα εμείς και δεν θέλει, στεναχωριέται. Είναι και αυτό, ότι χάνεις τον κόσμο σου, τους ανθρώπους σου, τα λιμέρια σου. Δεν είσαι μετά εδώ. Εδώ πέρα πάλι εδώ. Με άλλο κόσμο, ναι. Έχεις κάνει... Εδώ τώρα έχετε τα παιδιά, έχουν κάνει οικογένειες εδώ τα παιδιά, έτσι δεν είναι. Από την καθαρά αλήθεια. Ναι. Όταν είμαι στην Κρήτη δεν σκέφτομαι το μυαλό μου, δεν δουλεύει. Είναι στα παρέα και δεν δουλεύει, δεν είναι ενεργεία. Είναι μερακλή. Μόλις γυρίσω, πήρα και πατήσω τα πόδια μου στο λιμάνι και πατήσω κάτι, σαν να μπαίνει καινούργια κασέτα στη γη. Άρα βγαίνει σε διακοπές όταν κατεβαίνει στην Κρήτη. Κάνει time out και το μυαλό, βγαίνει διακοπές και το μυαλό. Κάποια φορά πάω κάτω και να με παίρνουν από εταιρείε τηλέφωνα, μου είπα πολύ, τι να τον επόμενο, μου βλέπω πράγματα. Εγώ δεν μου είπα, και αν δεν δείχνω τίποτα. Το μυαλό μου είναι άλλη κάρτα. Καλό αυτό. Εκεί κάτω φορτίζει τις μπαταρίες. Για να έρθει εδώ να εκτονωθεί. Άρα είναι καλό. Ελίτσες έχουμε εκεί να μαζεύουμε. Έχω. Αυτό είναι ωραίο. Είχαμε φέτος λάδι ή μπα, γιατί είχαμε κάποια μέρη δεν είχαν. Πέρυσι είχαμε και πέρυσι. Α. Αλλά πιο μπροστά για 3 χρόνια δεν είχαμε, γιατί λέει ο Δάκος ο ειδικός, συγγνώρισε και σκάτω. Τώρα ο Δάκος χτύπησε έβια, χτύπησε ξυλόκαστρο, από εκεί έχει ιδέα, από εκεί πέρα δεν έχουν κάτι. Δεν είχαν και βροχές αυτοί και δεν είχαν ελιές. Τι θα παίξουμε. Μάλιστα στη λέει. Βάλε, 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 πάμε σιρτά. Πάμε σιρτά. Σιρτό και μετά θα κάνουμε λαγή. Thank you.
τα ωραία βιντεάκια που φτιάχνεις τα μερακλείδικα, έχεις δημιουργήσει και κάποιο κανάλι στο YouTube που πατάμε, μόνο στο Facebook, Μάνος Κλάδος και σε βρίσκουμε. Έχω στο YouTube, έχω 5.900 βίντεο. Ναι, αλλά... Όταν έχεις... πέθανε ο Κλάδος, ο Νεολίος Παρκομήρης, τα κανάλια κάτω δείχνουν τα βίντεο μου, είχαν βρει από, ναι, το... ναι. Από όταν είσαι στο ήλιο και τα χρόνια που είχε έρθει στο ήλιο. Από εκεί, ε. Όπως έχω βάλει γάμους, τραβάω γάμο που βρεθώ και μου λένε όλοι. Ρε Μάνος, το βίντεο σου μου βλέπω, δεν βλέπω καθόλου να μας τραβήξανε. Οι άλλοι, ναι. Οι επαγγελματίες, ναι. Τραβάω τα παρεάκια, κουβεντιάζουν οι άλλοι, βλέπεις πώς ήρθαν, βλέπεις από το. Το κάνεις με μεράκι, βλέπω ότι το χόμπι σου είναι... Ρε παιδί μου, είναι ένα χόμπι που το κάνεις δημιουργικά όμως, δεν το κάνεις... Το μυστήριο στην εκκλησία, για μένα είναι 5 λεπτά. Όλα τα άλλα είναι ο κόσμος από όλα. Έτσι, το αυτό. Μυστήριο πώς θα είναι, δεν θα πω εγώ, το πιστεύω θα πω για ούλο. Ναι, ναι. Ένα μια χιλούλα τραβάω. Μπράβο, και μετά είναι όλα τάξω. Μετά όλοι αυτό που φέρνουν, ας πούμε. Μα έτσι πρέπει, για να δει ο άλλος ποιοι ήρθαν, ποιοι δεν ήρθανε. Έτσι πρέπει κανονικά να κάνουν αυτοί που τραβάνε βίντεο, αλλά δεν το κάνουνε. Έχω βγάλει βίντεο το 93. Και έχουν πεθάνει παραπάνω στους μισούς. Ναι. Εντάξει, χτες έβλεπα ένα ελληνικό με τον Ψάλτη και οι μισοί είχαν πεθάνει από την ελληνική ταινία. Αυτό έβλεπα. Λέω, κοίτα να δεις πόσοι ζουν τώρα από εκεί. Η Παγκράτη είχε πεθάνει. Έβλεπες νέους ανθρώπους, ευκαιρία. Ναι, ναι. Ναι. Σε αυτή τη γη που έτσι, πατούμε, έτσι, λέει, όλοι εκεί μέσα θα μπούμε, τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Και εγώ σήμερα, όπως έμεινα μόνη μου στο σπίτι που φύγανε οι ανιψιές μου, έφυγε η αδερφή μου, έφυγε η βαβούρα δηλαδή από το σπίτι και ήμουνα μόνη μου και μου φαίνανε το σπίτι κενό. Κάποτε είχα τον μπαμπά μου που θα κουτσομπολεύαμε τώρα τι κάνανε οι άλλοι που φύγανε, ξέρεις. Τώρα δεν είχα, μου λείπει και ο πατέρας μου. Και λέω, ρε παιδί μου, πού να είναι τώρα, κάπου πάνε, δεν μπορεί, κάπου θα πηγαίνουν, κάτι γίνεται, δεν μπορεί, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να σκεφτώ ότι γινόμαστε και χώμα. Νομίζω ότι κάπου αλλού πάμε. Κάπου φύγανε και υπάρχουν. Μπράβο, ναι. Δηλαδή νομίζω οι ψυχές κάπου υπάρχουν. Τώρα πού, δεν ξέρω. Αν κάπου όμως πάνε. Να πούμε ένα γεγονός έτσι της ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ο παππούς μου ήταν 10 χρόνια στο κρεβάτι και τελευταία ήταν σου σχεδόν φυτό. Δεν ούτε κατάλαβα τίποτα. Έλεγε το 54, όταν πω μου χωροφύλακος. Έτσι Θεσσαλονίκη. Και λέει, εμάνε να χαιρεπτύξει τον παππού. Αύριο από πάνω μίλησε το δεν καταλαβαίνει. Και πήγε, αφού ήταν κουκουλώμενο, ούτε τίποτα, ήταν στον κόσμο. Και πήγε από του λέει, παππού, φεύγω, πάω χωροφύλακα στη Θεσσαλονίκη, μόνο γεια σου. Γεια σου, παππού. Και βγάλει ο παππούς τη χέρια από μέσα από τα ρούχα και το είχε βγάλει. Λοιπόν, πώ είχε τώρα, αν παιδί μου στην ευχή, εκεί που δεν είναι. Που δεν μιλάγε καθόλου. Ήταν. Μετά η μάνα μου σκούπιζε το σπίτι, έβγαινε ο γιος και κλαψούριζε μοναχική. Τελικά ο γιος και της λέει, μη υποθένει, μα δεν ποθένω, μη γκλένει, μα δεν ποθένω εγώ σήμερα. Αυτή έπαιγε το γιος και αυτή έπαιγε. Και λέει, τα είδα διορία έχεις. Ναι, πολλοσό. Και σε μια ολιά εκεί που σκούψε αυτή συνέχισε να πλαγωρίζει. Του της λέει, μα είδα βρε μέρα είναι σήμερα. Ο γιος που δεν είδε. Τρίτη. Ω, και πώς θα περάσει και αύριο η Τετάρτη. Και ποτέ είναι πέντε το πρωί. Το ήξερε, το είχε μήνυμα. Και πώς θα περάσει, λέει, Τετάρτη. Πώς θα περάσει η κάβη. Και μετά έφυγε. Ναι. Εκεί που ήταν, ξέρεις, έχουν μια αναλαμπή πριν φύγουνε. Ναι, ναι, αυτό ναι. Γίνεται. Βλέπεις πολλούς που λένε ότι είναι κατάκητοι, δεν μιλάνε, δεν κάνουν, δεν ράνουν και έχουν μια αναλαμπή πριν φύγουνε. Αφού είναι άμεσα, εμένα η γιαγιά μου... Και από πάνω τρε παππού, έτσι, από... έτσι. Τώρα αυτό που έτσι, λέει... Ναι, ναι, ναι. Η γιαγιά με εμένα είχε μαλάκευση εγκεφάλου, το λέγανε τότε. Μάλλον Ασχάιμερ αυτό. Ναι, ναι. Αλλά τότε το λέγανε μαλάκευση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι η γιαγιά μαλάκευση εγκεφάλου. Τη έλεγα τώρα με λένε Ολυμπία και μετά από ένα λεπτό ξέχναγε. Θυμότανε μόνο τον πόλεμο και έπλεκε. Τα παλιά. Ναι. Λοιπόν, όταν ήταν στο νοσοκομείο και πήγε να ξεψυχήσει, ζητούσε τη μαμά μου. Είχαμε λέει μια μικρή νύφη από την Κρήτη. Είχαμε μια... Δηλαδή άρχισε και θυμότανε. Τα παλιά. Ναι, ονόματα. Ενώ δεν τα θυμότανε τα ονόματα. Είχε πρόβλημα, δεν είχε. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή μια μέρα δύο, θυμήθηκε όλα και τα ονόματα των παιδιών της και τα εγγόνια της όλα. Ναι, ναι, ναι. Παθαίνουνε, κάτι παθαίνουνε οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, μην πιάνουμε τέτοια. Όχι, να είμαστε παρού, πιο αισιόδοξοι.
Άλλωστε μιλάμε και αισιόδοξα. Σωστά. Χαρούμενα πράγματα. Κάτι θέλω να ρωτήσω όμως. Εσύ έχεις κάποιο κανάλι εκτός στο Facebook, έχεις το YouTube. Στο YouTube πιστεύω. Άρα, εσείς πατάμε στο YouTube Μάνος Κλάδος και βλέπουμε όλα τα βίντεο. Και βλέπουμε όλα τα βίντεο. Και εσένα πατάμε το όνομά σου. Πλημάκης Μανού Σωστά Ελληνικά. Πλημάκης Μανού Σωστά Ελληνικά. Άρα και εσένα βλέπουμε ότι παίζεις και αυτά, ό,τι σε ακολουθούμε και βλέπουμε. Εσένα θα σε ρωτήσω μετά που θα σε φέρω από εδώ. Εντάξει, που θα κάνετε λίγο την αλλαγή. Για να φανείς, γιατί εκεί πέρα μου είσαι. Και είναι και νέο παιδί. Είναι και ελεύθερο παιδί. Ελεύθερο. Ορίστε, έχουμε. Μπράβο, ναι, γιατί έχουμε και κοπελιές. Να είστε καλά, πες δεν θα πάρω, Θα έτσι. Εντάξει, φοβούνται οι νέοι τώρα. Να, συζήτηση που ανοίξαμε. Ο Μανούσος πρώτα, να πάρει σειρά. Μια φορά που είναι μια προξενιό, λένε εγκύριε ένας του Ζούντου μια κοπελιά και λέει ο τάδε βρέχει μια κοπελιά. Και λένε αυτού που μονοθέστο την άλλη μέρα σαν το πανηγύρι στα Λιβάρια να πει στον πατέρα, ειδοποιήσει τον πατέρα να πάρει την κοπελιά να πάει στα λιβάρια να δοθούμε κιάρα και ήταν άλλο. Αυτός έμπρος βάρκε του λέει να του πει βρε κιούνα που θέλει γυναίκα πως ο Κασάπης πάει στο βούι και δεν πάει το βούι στο Κασάπη. Έτσι. Ο Κασάπης πάει. Εμένα η γιαγιά μαλλιώς μου το λέει. Εμένα η γιαγιά. Ο Τράος λέει πάει στην Κατσίκα, ή η Κατσίκα στον Τράο. Έτσι μου λέει η γιαγιά μου, άντρας θα έρθει και μου λέει ο Τράος πάει στην Κατσίκα, όχι η Κατσίκα στον Τράο. Ναι, όχι, εκεί όμως στις κατσίκες δεν πάμε, στους τράους. Ναι. Κυριάκο, έλα με τα φερτούλη στο Αιγαίο Πέλαγος. Έλα, Κυριάκο, να με τα φερτούλη στο Αιγαίο Πέλαγος. Έλα, πάμε. Κάτσε να κουρδίσουμε λίγο πρώτα, γιατί εμένα τώρα που τα δω, μπορεί να έχουν εξεπίδει τώρα. Μέχρι να κουρδίσεις θα μας πεις και δύο λόγια για σένα, ναι. Λοιπόν, πρώτα να πούμε ένα πράγμα που δεν το είπε και ο Κυρμανώτης εδώ πέρα. Αυτό που μας μαζεύει είναι η παραδοσιακή μουσική. Να μην κάνει ένα, μπράβο. Να μην χαθεί, γιατί μουσική υπάρχουν πολλών ειδών. Απλά η παραδοσιακή μουσική δεν προβάλλεται και τόσο πολύ. Ολυμπία και δεν... Χάνεται. Φεύγουν οι παλιοί ανθρώποι, ας πούμε, που την κρατάνε για τον Μεταλλό και χάνεται και η παραδοσιακή μουσική. Ναι. Αυτό τώρα που λες... Και έχει πλούτο πολύ. Λίγο οι σύλλογοι προσπαθούν να το κρατήσουν και μεταφέρουν λίγο στα παιδιά μας, όπως μεταφέρουν όμως και την ιστορία της Ελλάδας. Γιατί στα σχολεία πια δεν μαθαίνουμε τη σωστή ιστορία. Δηλαδή, άμα πας και ρωτήσεις παιδιά του Δημοτικού για το όχι, για τη μάχη της Κρήτης και αυτά, δεν ξέρουνε. Ενώ άμα πας και πιάσεις παιδιά που χορεύουν σε συλλόγους, ξέρουν να σου πούνε τι εστί μάχη της Κρήτης ή ξέρω εγώ στα νησιά, τα παιδιά που ασχολούνται με παραδοσιακά στα νησιά, ξέρω, εμένα τώρα οι ανιψιές μου που είναι στοιχείο, ξέρουν για τυχείο, πότε απελευθερώθηκε, τι έγινε. Και εγώ χιώτης είμαι. Χιώτης είσαι. Α, και την αδερφή μου την κλέψανε στοιχείο. Εκεί στις Ινούσες παντρεύτηκε η αδερφή μου. Από πού? Ελευθερία Πανταζή. Πανταζής λέγεται ο άντρας της. Λευτέρης Πανταζής. Ο παππούς είναι ακόμα εκεί, ζει στις Ινούσες. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ζει ακόμα εκεί πέρα. Ινούσες είναι και η δική σου. Τους ήμουν εκεί. Α, ορίστε, κοίτα, βουνό με βουνόδες μύγει. Αλλά έχω να πω καιρό, βέβαια. Εσύ πώς είναι το επιθετό σου. Παπαδημητράκης λέγομαι. Η γιαγιά και ο παππούς Παπαδημητράκης, δηλαδή ψωμαδάκης. Ψωμαδάκης. Της μάνας μου η γονή. Και μένουν Ινούσες, θα ρωτήσω τον γαμπρό μου τώρα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πολύ μεγάλη, 85-90 χρονών. Ο γαμπρός μου είχε μίνι μάρκετ και ψωνίζαν όλοι από εκεί. Άρα θα τους ξέρει λογικά. Σίγουρα, σίγουρα τον ξέρει πολύ μικρό. Ναι. Πήγαινα και εγώ στα παιδικά μου χρόνια εκεί πέρα. Και ο γιος μου παιδικά χρόνια εκεί για παιδιά μετά, είναι τέλεια. Ο πατέρας μου πήρε το πατρικό του, ας πούμε, εκεί πέρα σε ένα χωριό στοιχείο και πηγαίνουμε εκεί τώρα. Είναι το δικό μας το σπίτι. Γιαγιά και ο παππούς που μένουν εκεί πέρα, είναι το σπίτι. Στις Ινούσες. Ναι, ναι. Μέσα στις Ινούσες. Ναι, στο χωριό, ένα χωριό είναι. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι η αδερφή μου μένει προς Ακρόπολη, λέγεται και καλά, και είναι δεξιά, αριστερά. Στο Προφητηλία. Στο Προφητηλία. Ναι, πάνω ναι. Ψηλά, στο φυλάκι. Στο φυλάκι εκεί. Γι' αυτό στο λέω. Από εκεί λέγεται Ακρόπολη, πώς λέγεται, κάπως έτσι Ακρόπολη, λέγεται η περιοχή. Ακρόπολη. Ναι, έτσι. Έχει πολλές περιοχές εκεί πέρα, τις συνοικισμούς. Γειτονιές. Ναι, ναι, ναι. Όμορφο είναι το νησάκι. Ωραίο. Είναι νησί για να μεγαλώσεις παιδιά, για να κάνεις γυμνισμό.
Έχει κατέργα στις παραλίες. Είναι δύσκολα, γιατί είναι άγωνη γραμμή, έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά κάποια πράγματα, ας πούμε, τους λείπουν, είναι λίγο απομονωμένο. Πάντως έχουμε πολλούς κριτικούς της Ινούσας, γιατί και το παλικάρι, το παλικάρι που είναι στην αστυνομία παντρεύτηκε Χιώτισσα, δεν ήταν βέβαια στην αστυνομία, τώρα μπήκε, και είναι από την Κρήτη κι αυτός. Ένα παλικάρι από το Ρέσινο είναι. Τυχαίο της το 1822 και ρήμωσε. Και κατοικήσανε πάρα πολύ κριτικοί. Ένας από αυτούς είναι και η Χρυσόγειο πατέρα μου, οι οποίοι κάναν συνέχεια επαναστάσεις και καταζητώντουσαν κάτω στην Κρήτη. Και τυχαίως επειδή ήταν έρευνα. Και φεύγανε πολύ από την Κρήτη. Και πηγαίνανε στην Κρήτη. Έτσι και παιδιά, έτσι και η Μάνη. Ναι. Έτσι δηλαδή, νομίζω ότι τα νησιά αυτά έχουν, όλα τα νησιά έχουν. Γι' αυτό έχουμε και επιρροές και μουσικά. Και στη Μάνη, και ακόμα και στην Άξο υπάρχει. Θα ακούσεις κριτική, ναι. Πράγμα. Καλά, εκεί έχουν φύγει από άλλα πηγή, από βεντέτες που γινόντουσαν και τέτοια. Φεύγαν όσο πιο μακριά γινόταν. Για πες μας δύο πράγματα για την νησιωτική λύρα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω την ποντιακή λύρα, γιατί είναι ο μπαμπάς Πόντιος, που παίζει χοντρά. Και ξέρω και την κριτική λύρα που παίζει ψηλά και λέμε η αρσενική και η θηλυκή λύρα. Σε όλο το Αιγαίο, πριν να έρθει το βιολί, που είναι ξένο όργανο, δεν είναι δικό μας το βιολί, υπήρχε η λύρα. Στην Κρήτη επέζησε και έγινε το πρώτο όργανο. Σε εμάς, επειδή είχαμε επιρροές από τους μαθητούς, είπε το βιολί, αλλά το παλιό μας όργανο είναι η γκάιτα, η τσαμπούνα και η λύρα. Σε όλα τα νησιά υπήρχε η λύρα. Αυτή η λύρα είναι η παλιά σκοπής. Έτσι ήταν παλιά και η κριτική. Γκάιντα και τσαμπούνα παίζει ο Ντούλας. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Τον βλέπω και τα έχει ενσωματώσει και με τα κριτικά. Πολύ ωραίος. Πολύ καλό παιδί και καλός και μουσικός και χωροδιδάσκαλος. Και μουσικός. Και δάσκαλος και φυσικός είναι, χημικός τι είναι. Ναι. Είναι τα πρώτα όργανα που είχε το Αιγαίο, η λύρα. Είναι δικό μας όργανο, ελληνικό. Α, το βιολί δεν είναι, γιατί είχα φέρει τον κύριο Παναγιώτη Κατσίπη που παίζει λύρα. Πρέπει να τον ξέρεις τον Κατσίπη τον Παναγιώτη. Mm. Πώς μου είχε πει το βιολί, παίζει βιολί ο Κατσίπης. Και μου είχε πει ότι είναι ελληνικό και είναι παρεξηγημένο και το λέμε. Νομίζω είναι το παιδί της λύρας. Η λύρα ήταν πιο παλιά το βιολί. Πρέπει να είναι γιαγιά. Α, η γιαγιά να είναι η λύρα. Η γιαγιά είναι πιο παλιό όργανο. Πολύ αρχαιότατο όργανο. Η λύρα. Και μετά ήρθε η Λύρα. Στην Κρήτη είχαμε. Για τη Λύρα. Έφτιαξα μια δουλειά από την Αφρική. Και ήρθε ο άνθρωπος και μιλάγαμε στο γραφείο. Και εγώ για να του κάνω αστείο, του φέρα μια λύρα. Το έπαιξα έτσι ένα λυράκι δικό μου. Μου λέει, κύριε Μανώλη, γιατί είναι άσπρο το ξύλο, εμάς είναι μαύρο. Και στην Αφρική παίζουν λύρα, γύρω στη Μεσόγειο, όλοι παίζανε λύρα. Παλιό. Ναι. Το μακρό γυράκι, κατάλαβε. Απλώ μη συνταξιοποίησα. Ναι, την εξελίξατε κιόλα στην Κρήτη. Μα έμεινε έτσι. Στο ίδιο πέλαγο, όχι σαν νησιά πήγα, όχι τώρα, πριν 30 χρόνια. Μου λέγανε και εμά παίζανε γύρω στα χωριά πάνω-πάνω, αλλά τώρα παίζανε βιολί. Βιολί, το βιολί, το μπουζούκι. Ναι, νομίζω τα πιο εξελιγμένα όργανα. Ναι. Χάθηκε η λίρα. Χάνεται. Όχι, νομίζω τώρα δεν πάνετε, τώρα όχι. Ναι, σε εσά, στην Κρήτη που δεν θα είχα τίποτε. Όχι, εγώ νομίζω τώρα ότι οι νέοι μουσικοί έχουν κάνει ωραία παντρέματα και ξαναζωντανεύουν πολλά όργανα, όπως και την άρπα είδα να ξαναζωντανεύουν. Στο Ισραήλ μου είπε άνθρωπος ότι παίζουν λύρα. Ναι. Στην Αλβανία παίζουν λύρα. Αρχαίο όργανο. Στη Βουλγαρία έχουν γύρες κάτι χοντρές σαν τα κουρδικά. Μπράβο, ναι. Είναι αρχαίο όργανο. Το βιολί είναι πιο εξελιγμένο. Πιο αλλά όχι, θέλω να πω ότι παντρεύονται κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τους νέους μουσικούς και κάνουν παντρέματα τα ποντιακά με τα κρητικά, τα νησιώτικα με τα κρητικά. Δηλαδή, κάνουν ωραία κλασική μουσική με νησιώτικη μουσική. Yeah. Βλέπεις κάτι ωραία παντρέματα που γίνονται. Ωραία. Βλέπουμε το hip hop με το παραδοσιακό. Τα βλέπουμε ότι γίνονται παντρέματα. Yeah. Κάποιοι πιο παραδοσιακοί, έχω ακούσει εδώ πέρα που έχω φέρει κόσμο. Είναι αρνητική σε αυτή την εξέλιξη. Εγώ πάλι είμαι θετική σε αυτή την εξέλιξη. Είναι ωραίο το πάντρεμα αυτό που γίνεται. Γιατί έτσι δεν θα χαθούν κάποια όργανα όταν ενσωματώνονται. Αν το κάνει, θα το κάνει με νερά και με σεβασμό. Μπράβο, ναι. Αυτό. Και εκεί πέρα μπορεί να παντρέψει. Τι να σεβαστεί. Εσύ πώς έτσι. Μάλλον παίξε μας και μετά θα σου κάνουμε να μας πει για το βιογραφικό. Να πούμε κάτι. Ναι. Το κύριο.
Κυριάκο, τον ξέρω από μικρό παιδάκι, μας ενώνουν αδερφικές φιλίες και κάτι παραπάνω με τον αδερφό του. Συμμαθητές. Ήμασταν συμμαθητές. Η μανά του μας ακόμα είναι φίλες καρδιακές. Οπότε, έχετε μεγαλώσει μαζί, έχετε τα ίδια κούσματα, την ίδια κουλτούρα. Οπότε, ό,τι. Και μάλλον ίσω να σου κάνανε και το βιο-βιο τόσο πιο μεγάλη αυτή, ε. Ναι, όχι μωρέ, εντάξει. Σε πειράζει. Το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσουμε στον άδερφο του Κυριακού. Μάτσε, να σκοτήσουμε, γιατί μετά είναι καρτέρνε σκοπέ. Να ρωτήσω, γιατί εσύ να το δοξάρι σου έχει καμπανάκια. Παλιά στα νησιά υπήρχαν οι γερακάριδε. Επικοινωνούσαμε με γεράκια. Το ένα νησί με το άλλο. Και αυτά λέγονται γερακοκούδουλα. Γερακοκούδουλα. Το γεράκι δεν ακούει τη λύρα, ακούει το γεράκι, το κουντούνι. Και έρχεται και το ταΐζεις. Τα εκτρέφανα από μικρά. Και ήταν και το SMS μας η λύρα. Και στην Κρήτη είχε, βάζουμε, χρησιμοποιούσαμε. Αυτά τα χρησιμοποιούσαμε όταν δεν υπήρχε ναούτο. Για τον χρόνο. Μπράβο, ναι. Πάμε Μαρούσο. Yo matia ya, 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 yo matia ya
Εν τω μεταξύ μου στέλνει εδώ ότι τι ωραία ακουγόμαστε και μου λένε άντε τυχεροί, μου λένε γλεντάζει μόνης. Παιδιά, όταν φτιάξουμε το στούντιο και έχουμε χώρο, θα κάνω και κόσμο να φέρνω, να είναι πιο... Αλλά κάτσε να φτιάξουμε πάνω, να δούμε πότε θα το φτιάξουμε. Σε ποιο νησί είμαστε εδώ που παίρνω τα μάγκητορα. Αυτά ήταν... Το πρώτο ήταν η πατινάδα της Νάξου. Το δεύτερο είναι Λέρικος Κοπός, η τράτα μας Κουρελού. Το τρίτο είναι το Μεστού Αιγαίο και αυτό είναι Λέρικος, ο Γαβρικός. Και το τέταρτο είναι από την Ίσυρο, ο Κυρβοριάς. Να σε ρωτήσω, εσύ πώς έτσι ασχολήθηκες με τη μουσική, παρασύρθηκες από το που μεγαλώσατε μαζί, από το Μανούσο? Εγώ την έμαθα μόνος μου. Βέβαια άκουγα και στο σπίτι και τα παιδιά εδώ, αλλά λύρα έμαθα μόνος μου, 4 μαθήματα μόνο. Έκανες εμάς. Μόνο 4 μαθήματα σε έναν καρπάθι. Εγώ νομίζω ότι να το αυτό. Να και ο κύριος Μανώλης το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μέσα σου. Είναι μέσα σου και να έχεις και αυτή. Όταν σ' αρέσει θα το μάθεις μόνο σου χωρίς να έχεις κακή. Μπράβο, ναι. Όταν το αγαπάς. Με τον τρόπο το δικό σου. Στοιχείο συλλόγου με παραδοσιακά είναι πολύ λίγοι. Δεν είναι όπως στην Κρήτη. Ναι, δεν έχει, δεν έχει. Πολύ τώρα η αδερφή μου πάει τα παιδιά στοιχείο έτσι για κάτι παραδοσιακά ένα Σάββατο. Κάτι κάνανε και στις Σινούσες, φτιάξανε έτσι ένα χορευτικό, αλλά εντάξει τώρα δεν πάει πολύ καλά, δεν διαβήνει κάπως. Μια φορά κάπως... ρωτώ ένα, εγώ δεν έλεγα κάπως κουρτίζει η γέρα και ρωτώ ένα που έπαιζε την γέρα. Μα συμπέθερε η γέρα, πώς την κουρτίζω? Και μου λέει, το καλύτερο είναι αυτή τη γέρα, είναι τούτο, ναι, πατήσε και ταιριάζει. Εκεί που κουρτίζει η γέρα, η πατήση του τον έχει και ταιριάζει. Το καλύτερο είναι αυτή τη γέρα, είναι τούτο. Εγώ για να μάθω λίρα, σχόλαγα τη δουλειά 11-12 ώρες που κάναμε τότε στα κοσμάτα και πήγαινα στην Καλλίπολη από την Κυψέλη, στο Μανώλη, 4 μαθήματα έκανα για να πάω να μάθω λίρα, μια-δυο ρίτσες να μου δείξει τους χρόνους και τα βασικά πράγματα. Μετά δεν είχα χρόνο. Μετά είναι μέσα η ψυχή σου, όπως και εσύ, το ίδιο ψυχή σου. Εσύ? Εγώ, στη λίρα μόνο ξεκίνησα, όπως είπα και στην αρχή, και εγώ και ο αδερφός μου σε δάσκαλο, αλλά στο λαό του αυτοδίδακτος και με βοήθησε στην πορεία και ο αδερφός μου παίζοντας λίρα. Παίζει και πολύ ωραία σοναριστικά. Εγώ θα έλεγα να μας παίξει ένα κομμάτι, τα ξέρω εγώ ρε φεμιανά μου κύματα. Με το λαό του μόνο. Να ακούσουμε μετά, μόνο μετά, 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 μετά. Για να σε ρωτήσω κάτι, εσύ ασχολείσαι και με κοσμήματα? Παλιά, ναι, τώρα όχι. Όχι, λοιπόν, το λέω εδώ δημόσια. Είναι βιρτουόζος το λαό του Μανούσος, έτσι. Και να με βοηθήσει κι εσύ. Έχω πάρει ένα λογότη και δεν μου κάνει μαθήματα, θα γίνει χαμός στο στόχο. Α, είμαι μάρτυρας, θα γίνει χαμός άμα δεν είναι. Όταν μου κάνει μαθήματα. Και μετά θα έρθετε να μου παίξετε τι έχετε μάθει. Ωραία, ωραία. Άρα να ρωτήσω κάτι τώρα, αυτό να το πούμε κιόλας. Παραδίδεις και μαθήματα εσύ? Όχι, δεν παραδίδω. Εγώ έχω μάθει στο λαό το Μανούσο, το ξέρω. Συγγνώμη, κάτσε, δεν θέλεις δηλαδή να δεν παραδίδεις? Προς το παρόν. Δεν θες να σε χώσουμε σε κανένα σύλλογο να παραδίδεις μαθήματα? Εγώ θα έλεγα να μας παίξει κάτι σολιστικό. Μετά. Θα παίξει, θα παίξει. Νομίζω ότι είναι ταπεινός και ντρέπεται. Όχι, όχι, με τη λίρα. Λίγα λαούτα υπάρχουν, πιστεύω, στην Κρήτη, σαν το λαό του. Συμφωνείς, Μανώλη? Εγώ ακούω πολλούς λαοτιέντες, αλλά ο Μανούσος έχει γλύκα στο μεράκι στο παίξιμο του. Επέξε μας ένα σόλο τώρα, γιατί σε λίγο. Πάμε, με, είναι άκου τώρα. Επέξε κι άλλο, γιατί ένα παίξει μόνο. Παίξει και μετά, μετά. Ακούστε λοιπόν, ακούστε, επειδή είναι παρά 20, είναι παρά 20, είναι και 40. Και τελειώνουμε 8, 8 και 5. Άρα κάντε το πρόγραμμα πώ θα το κάνετε. Θα παίξουμε λίγα νησιώτικα ακόμα. Λοιπόν, θα παίξουμε και μαξίσα να παίξετε μερικά νησιώτικα. Μετά ρε θυμιανά μου κύματα με το Μανώλη, επιθυμία. Τι να παίξουμε τώρα, να παίξουμε κάτω στο γυαλό κοντί. Ό,τι, ένα χιώτικο τώρα. Ό,τι θες. Ναι, ένα χιώτικο, άντε. Να παίξουμε σφαίρες ή να παίξουμε κυνηγητικό μπαλωθιές. Μπαλωθιές, τότε. Στο παιδιά μου, στα δύο 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 παιδιά μου, στα δ
όντως αυτά τα χορεύουν στοιχείο, τα αυτά, ναι. Είναι χιώτικα. Εγώ τα θυμάμαι από τη γιαγιά μου που τα έλεγε. Η γιαγιά μου, ξέρω, και ο παππούς μου. Πέρασε στους περακάτους και το κάτω στο γυαλό. Ωραία. Μ' αρέσει που βγήκαμε και συμπολίτες, ψωμαδάκης μου πες θα ρωτήσω, Ναι, ναι, ναι. Να το ξέρω. Λοιπόν, τώρα θα κάνετε να αλλάξει για να παίξουν, έτσι. Άρα εσύ το κάνεις σαν επάγγελμα τη λύρα ή χόμπι και σημεράκι. Εραστής της τέχνης. Κουστάρουμε και το κάνουμε. Τέχνης. Ερασιτέχνης, εραστής της τέχνης. Το κουστάρουμε και το κάνουμε. Έχουμε άλλο επάγγελμα. Και δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ επάγγελμα. Με τι ασχολείσαι. Εγώ με ασφάλεια. Εντάξει. Ασφάλεια είναι. Ωραία. Μας προσέχεις δηλαδή. Κάπως έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Σαν το Μανούσο. Και ο Μανούσος ασφάλεια. Και εσύ ασφαλέ είσαι. Μας προσέχεις. Φύλακες στο Δήμο εργάζομαι. Α, ωραία. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Εσύ μπρες ασφάλεια και εγώ με μπρίζα. Καλό. Καλό. Καλό, ναι. Εσύ ασφάλεια και εγώ με μπρίζα. Να πω κάτι, ελάτε πιο κοντά για να σας παίρνει κάμερα. Έλα, Μανώλη, έλα από εδώ. Έλα, παίξεις τα ρεθεμιανά. Δεν έχουμε πάρει και δύο που πάει. Κάτσε, κάτσε να... έλα, έλα. Έλα, σε εδώ, να έρθει ο Κυριάκος από εκεί. Έχουμε ένα τέταρτο. Οπότε θα βάλουμε την παραγγελία του Κυριάκου, το ζητάει και θα κλείσουμε με ένα μαλεβιζιώτη μια που είχε... Με ένα μαλεβιζιώτη, ναι. Αλλά πάμε τα ρεθεμιανά μου που θέλει ο Κυριάκος. Ναι, για να σε ακούσουμε, γιατί σε σένα δεν έχουμε δώσει καθόλου χρόνο. Σοκιστικά μέσα. Λίγο ελίγο. Μαζί, μαζί, αυτό πάει μαζί, δεν πάει σχεδόν. Όντως έκανα γλεντάκι. Μόνο που λείπουν τα ποτά και τα φαγητά. Την επόμενη σας το χρωστάω. Αυτό είναι για μένα. Ναι.
Μας ανεβάσατε στον ουρανό, αυτό έχει. Ανεβαίνεις με μουσικά, δεν μερακλώνεις, τελείωσε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Κυριάκος, ότι γεια σου Μανώλη Άρχοντα της παράδοσης. Και πόσο σημασία έχει να μεταδίδουμε την παράδοση στους μικρότερους. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, να ευχαριστούμε το Θεό που αν μη τι άλλο υπάρχουν και οι σύλλογοι, γιατί μόνο από εκεί κρατιέται, παιδιά, η παράδοση, και αν κανένας γονιός πει στο παιδί του, και τα παιδιά τώρα βλέπουμε ότι παρασέρνονται από τα άλλα παιδιά, το θεωρούν ντε μοντέ. Εγώ έχω δει παιδιά να ξέρουν να χορεύουν παραδοσιακά, η ανιψιά μου. Του αδερφού μου η κόρη η μικρή χορεύει παραδοσιακά πάρα πολύ ωραία. Στην Αθήνα, στις φίλες της δεν λέει ότι ξέρει παραδοσιακά. Στις Συνούσες όμως κάθε καλοκαίρι χορεύει. Γιατί κατεβαίνει και χορεύει, είναι στο χορευτικό. Εδώ πέρα δε, το κρύβει. Εδώ δηλαδή δε, γιατί είναι άλλος κόσμος δεν, εδώ. Δεν το, το κόσμο για να χορεύσει. Ναι, γιατί αν... εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουμε γίνει πολύ πολιτισμικοί, τώρα τα σχολεία δεν έχουν... Θα σου πω γιατί, και να το πω και δημόσια, γιατί εμένα με πονάει. Γιατί οι φίλες της εδώ δεν είναι Ελληνίδες. Είναι από Βουλγαρία, από Ρουμανία. Και έτσι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Έχουμε παιδιά, δηλαδή και αυτό συμβαίνει στα σχολεία και γι' αυτό έχουν τώρα σβήσει και την ιστορία και σβήνουν πολλά κεφάλαια από την ιστορία, γιατί δεν πρέπει να ακούγονται μες στην τάξη. Ολυμπία, να σε ρωτήσω κάτι. Βρες μου άλλη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο να έχει τόσα διαμερίσματα και τόσες διαφορετικές χρειές στην παράδοσή τους. Έχουν, ας πούμε, η Σκωτία την Γκάιντα και την έχουν και την... Εμείς έχουμε 100 πράγματα. Πήγα μια φορά στην Ευρώπη, από τα μεγαλύτερα κράτη της Ευρώπης, τα πιο άνετα εκεί πέρα, να μας δείξουν τα αρχαία τους. Ξέρεις τι μας δείξαν? Ένα παπιτήρι που βγάζει στα παιδιά. Ναι, εγώ θυμάμαι είχα πάει στην Τινησία. Εγώ είχα πάει στην Τινησία και το μόνο που είχαν ήταν να μαζέψουν την έρημο και που φτιάξανε μόνοι τους το χίλια και μια νύχτα στο παλάτι, αυτό το παραμύθι δηλαδή. Το έχουν κάνει και το βλέπεις. Αν εξαιρέσουμε, εντάξει, η Ρώμη έχει, η Αίγυπτο έχει. Πιο μέσα, όμως, το Πελοπόννησο ακούς κλαρίνα και συρτά. Τα Κύθρα που είναι από κάτω, ακούς καντάτες και καντρίλιες από τη Βενετία. Και η Κρήτη που είναι ακόμα λίγο πιο κάτω, ακούς σπιτικούς. Ναι, γι' αυτό και... όμως τώρα, ξέρεις τι άκουγα. Δίπλα αυτά. Αυτά είναι δίπλα, τρία διαφορετικά. Άκου τώρα τι άκουγα από τη Μαρία την Ευθυμίου, να την ακούτε αυτή την ιστορικό. Τη βλέπω στη Βουλή των Ελλήνων και λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή λοιπόν είπε ότι η ελληνική γλώσσα και η κινέζικη είναι οι πιο παλιές, οι πιο αρχαίες γλώσσες που δεν έχουν, αλλοιωθεί όμως, δεν έχουν εξαλειφθεί, δεν έχουν... Είναι ζώσεις, ακόμα. Μπράβο, είναι ζωντανές και μιλούνται και υπάρχουν, είναι οι πιο παλιές. Δεν υπάρχει πιο παλιό. Και βέβαια πρέπει να την τιμάμε την ελληνική γλώσσα, αλλά γι' αυτό θέλουν να μας καταπιούνε. Και γι' αυτό θέλουν να μας βάλουν να διαγράψουμε μνήμες. Και το βλέπουμε αυτό. Και γι' αυτό πρέπει, εγώ το λέω συνέχεια στις εκπομπές που κάνω, ότι ο γονιός πρέπει να σκύβει στο παιδί και να του μαθαίνει ή να το γράφει. Να το γράφει σε συλλόγους, να το γράφει σε σεμινάρια ιστορίας. Να μην τα αφήνουμε έτσι, γιατί από την εκπαίδευση κόβουνε τώρα. Και δεν μας αφήνουνε, κόβουν ιστορία. Άμα κάτσεις και
Δεν ξέρω αν έχεις ανοίξει και αυτά, άνοιξε τα βιβλία να δεις. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Καλό είναι να έρχονται και πράγματα διαφορετικά από τα δικά μας και να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Αλλά να μην χάνουμε και τα δικά μας που είναι εξίσου καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι αρνητική. Εμένα, άκουσε με τώρα. Ήρθε ο μουσουλμάνος. Άμα πας στο μουσουλμάνο την πατρίδα και του πεις κατέβασε, βάλε την εικόνα πάνω, θα σου πει όχι. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ και θα βάλεις και τη μαντήλα εσύ. Εγώ γιατί πρέπει λοιπόν να κατεβάσω την εικόνα μου εδώ. Και εμένα δεν με σέβονται. Εμένα στην πατρίδα μου. Να κατεβάσω την εικόνα μου αν πει κάτι καλύτερο από αυτό. Αν αυτό που πάει να πει στη θέση της εικόνας μου είναι κάτι. Μα γιατί, γιατί πιο κακό, γιατί να κατεβεί. Συγγνώμη, εγώ γιατί πρέπει να αλλάξω τη θρησκεία μου. Γιατί εγώ πρέπει δηλαδή να κρύψω τη θρησκεία μου επειδή έρχονται κάποιοι άλλοι. Ενώ όταν πάω εγώ στη χώρα τους, πρέπει να ενσωματωθώ στη θρησκεία τους για να γίνω αποδεκτή. Πρέπει δηλαδή να σεβαστώ. Εμένα γιατί δεν με σέβονται. Πάρε και τους Γάλλους. Που σου λένε ότι στη Γαλλία θα μιλάς μόνο γαλλικά. Είναι ο πιο παράξενος λαός. Λοιπόν, δεν θέλουν να μιλάμε. Ο Έλληνας είναι, επειδή εγώ πιο πολύ πήγαινα έξω πάνω από τον Πειραιά στην Αθήνα και στο χωριό μου, πιο πολύ πήγαινα έξω. Δηλαδή μπορεί και τρία ταξίδια. Τέσσερα το μήνα. Λοιπόν, ο εξυπνότερος λαός στον κόσμο είναι ο Έλληνας. Αυτό ναι. Οπουδήποτε είδα Έλληνα, οποιαδήποτε ιδανικότητα είχαν αρχηγό. Καπετάνιος, αρχικαπετάνιος, μηχανικός, αρχιμηχανικός. Οτιδήποτε είχε την καλύτερη θέση ο Έλληνας. Όπου δούλευε. Μα και τώρα, άμα πας στα νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι καλύτεροι επιστήμονες είναι Έλληνες. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα που το θεωρούμε ότι είναι δημοκρατία, το παιδί να πάει κλειδώσει στο σχολείο και να κάνει κατάληψη. Αυτό δεν γίνεται ποθενά στον κόσμο. Όχι. Ποθενά δεν γίνεται. Εγώ πήγα να γράψω το γιο μου στο σχολείο και έπρεπε να γραφτεί, λέει, έξω σε ποιο κόμμα ανήκει και μετά να πει μέσα γραφτεί μέσα. Και το πήρα και έφυγα. Το πήγα έξω και του λέω, εσύ, αυτό που, τι δεν έπρεπε πατέρα. Εδώ είδα σπουδάσεις, είδα πει, τέτοιμα, παιδιά, χωρίς καθόλου με αυτά. Φέτος, αυτό έγινε τώρα από 20 χρόνια, έτσι. Φέτος ήμουν στο Ηράκλειο και ήμουν στο Μητάτος, μια ταβέρνα στα γυμνοπεράματα, πώς το λένε. Και κατάλαβα ότι η κοπέλα μας εμπίριζε, δεν ήταν κριτικά. Το πούσε με κοπελιά, ήταν από την ταβάλα από την κριτική. Και κύριε Ρίλος, εγώ είμαι φοιτήτρια. Και της λέω, άκου με κοπελιά σου πω. Πριν τόσα χρόνια έφερα το γιο μου εδώ και το πήγα έξω. Γιατί το γράφανε έξω σε ποιο κόμμα ανήκει μετά με μέσα. Τώρα ισχύει και στις... Είναι ακόμα, του λέω αυτά. Μου λέει, ναι, υπάρχουν μου λυχήμα, όλοι ακόμα γράφω. Τι τα δένεις από τα γράφω. Να τσακωνάμε. Απλά τώρα δεν είναι τόσο... Αλλά ότι έχουν πολιτικοποιηθεί και κακώς αυτό. Μα δεν πρέπει. Μα δεν τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Τι δουλειά έχεις στο σχολείο, μέσα στη μόρφωση, να υπάρχουν τα κομματικά και να σκοτώνονται και οι καθηγητές αναμεταξύ τους, γιατί εγώ έχω δει άλλα έκτροπα, να πηγαίνει ο ένας καθηγητής στον άλλον στα δικαστήρια γιατί έχουν τσακωθεί με πολιτικά μέσα στο σχολείο. Να μπαίνει η καθηγήτρια μέσα να σου κατηγορεί την άλλη, γιατί τα ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων αυτά, αλλά αυτά και αυτά, αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, που είμαστε έξυπνοι και όλα τα καλά μας, έχουμε ένα ελάττωμα. Τη ζήλια. Είμαστε μωροί. Μωρός, ξέρεις τι σημαίνει, εγωιστή. Όταν δηλαδή... με περάσεις εσύ, ναι. Γίνομαι θηρίο. Μπράβο, αυτό. Κάτω, εσύ, έχω εγωισμό. Είναι ο εγωισμός μας, ο χαζοεγωισμός όμως είναι αυτός. Α, πήρες εσύ κουρτίνες να πάρω τις καλύτερες εγώ. Α, πήρες αμάξι εσύ να πάρω το καλύτερο. Χωρίς να αξιολογούμε. Χωρίς να αξιολογούμε όμως. Αν όντως αυτές που πήραμε είναι καλύτερες. Χωρίς να κοιτάμε την ευτυχία. Έχω παράδειγμα μας. Με ένα δικό μας πήγε στην Αμερική και ήρθε το χωριό, το φτιάξει όλο αυτός που ήταν ρημαγμένο και να το έχει το δικό σου σπίτι όπως ήταν δύο μήνες το χρόνο και ο άλλος 10 μήνες να το φτιάξει το χωριό. Και ήταν κατεχολίγο, ήταν το κάνει το χωριό. Πρέσει άμα αρχόταν ας ξέρουμε που πάει. Δεν του το δίδατε. Επειδή ο χωριανός σας ήταν το μανουσάκι του τάδε που ήταν ξυπόλυτο. Όχι, να μην το δώσει. Μην σε περάσει. Έχουμε ναι, ναι. Ελαττώματα αυτά τα... Αυτό δεν το έχουν μόνο, όλοι το έχουν. Εγώ θυμάμαι, δούλευα καθαρίστρια σε ένα σχολείο, 20 χρονών, 21, 22, και αγόρασε ένα αμάξι μεταχειρισμένο. Και θυμάμαι, έρχεται ένας καθηγητής και μου λέει, μην μπεις στις καθηγήτρες εδώ ότι αγόρασε αμάξι. Δεν θα χαρούνε με τη χαρά σου. Θα πούνε οι καθαρίστρια πήρα μάξι. Δηλαδή δεν θα χαρούνε με τη χαρά σου. Το βλέπουν έτσι, δηλαδή έχουμε αυτά τα χαζά. Λοιπόν, θα πω και ένα αστείο τώρα. Μια ιστορία αστεία να γελάσουμε. Ναι. Το χαράζω ήταν ας πούμε εδώ το χωριό μου.
Όχι, είχε το δημοτικό, είχε το γήπεδο, είχε τα καφενεία, είχε το ρεύμα, την άσφαλτα, τα αυτοκίνητα, τα μπακάλικα. Εμείς στα χωριά μας δεν είχαμε τίποτα. Μόνο ένα καφενείο, ήταν αυτό. Και έκανε λοιπόν συμβούλιο η δασκάλα, γονέων και κυδεμόνων. Αλλά εμείς δεν κατέχαμε ποιος είναι κυδεμόνων, δεν είναι οι γονέοι. Λοιπόν, έκανε την Κυριακή λοιπόν το συμβούλιο, από το γαράζο τώρα η χωριανή, έβγαινε από το σπίτι του, τάκα και πήγαινε στο σχολείο. Η δική μας ήρθε το χωριό με το γάιδαρο 5 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα. Με το γάιδαρο. Καβάλα η μάνα του κοπελιού στο γάιδαρο και ο πατέρας πήγαινε και καθίζονταν λοιπόν στην τάξη. Μέσα σε όλα η δασκάλα λέει: έχω παρατηρήσει παιδιά όλα τα γαραζανάκια. Σχεδόν είναι διαβασμένα. Τα ξενοχωριανάκια από τα μετόχια. Είναι όλα διάβαστα. Αν αφαιρέσουμε δύο τρεις. Μήπως τα παιδιά τα βάζει και σας κάνει δουλειές. Όχι, δασκάλα, τα κοπέλια να έρθουν θα. Πάνε το φαΐ, να κάτσουν κουτσουράκια να διαβάσουν και πώς στο σχολείο δεν μπορούμε να ασχοληθείς καθόλου. Και τι έτσι έχουν τα διάβαστα. Και λέει ένας, δασκάλα, τα δασκάλια έρχονται διαβασμένα, αλλά είναι αλάβοντες να μην τα ξεχνούνε. Αλλά μέχρι να τα ξεχνούνε. Τα διαβάζει, αλλά μέχρι να έρθει σε απόσταση. Σε μισό λεπτό είναι στο σχολείο, το θυμάται. Το πρωί που γράφαμε την ορθογραφία, η μάνα μας έβαζε την ορθογραφία και τη γράφαμε στο χώμα πριν μπούμε εμείς στην τάξη. Τη γράφαμε στο χώμα για να μπούμε. Να τη θυμάσαι. Τόσα χιλιόμετρα. Καλό. Πολύ καλή. Κοίτα, άμα έχει και είναι μεγάλη διαδρομή, εννοείται θα το ξέρει. Όχι, έχει δίκιο ρε παιδί, έχει δίκιο. Συγγνώμη, εγώ την ορθογραφία τη μάθαινα τελευταία στιγμή να τη θυμάμαι. Γι' αυτό το έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Για σκέψου να θέλεις μια ώρα δρόμο, δεν είχα ξεχάσει. Είχε δίκιο. Μα μέχρι να έρθουν να λύτε. Άρα ξεχάσαμε και τον Αχιλέα με τον Πάτρο που το μάθαμε 50 χρόνια. Και τον Έκτορα. Εδώ κοντά είναι τώρα τα σχολεία τους και πηγαίνουν και πάλι τα μαγιστή. Αλλά τώρα είναι με τα κινητά, τώρα είναι, δεν έχει. Τώρα είναι αυτό που είπαμε, τα ρωτάνε τώρα. Εγώ τώρα θα μαρτυρήσω τις ανιψιές μου που μου δείχνε η μικρή τώρα. Λέω συγγνώμη, μέσα στην τάξη βγάζει φωτογραφίες. Δηλαδή βάζουν φωτογραφίες, μιλάνε, ασχολούνται με τα κινητά. Βάζουν την τσάντα μπροστά και είναι τα κινητά. Λοιπόν, τώρα που είναι το κινητό, πάω άστρα πήραν ταξίδι στην Κρήτη και με θεωρούν εκεί στο ρόλο. Ο κλάδος δεν είσαι. Είμαστε εμείς στο Facebook. Ένα γράψουμε κάποιο και βγάλει δύο φωτογραφίες και τις στέλνει απά. Την άλλη μέρα μου λένε, ρε διάολε στην Κρήτη κατέπια, δεν μου το πες. Να που το έκατες εσύ. Ναι, μα είναι και λίγο ρουφιάνος αυτό το τηλέφωνο. Κάποτε, αμήν τι άλλο, δεν σε βρίσκαν. Τώρα και λίγο ρουφιάνος. Έχουν χωρίς ζευγάρια. Γι' αυτό το τηλέφωνο. Τώρα δεν μπορείς να πεις τη γυναίκα είμαι στη δουλειά. Τσαπ, σε τσάκωσε, δεν γίνεται. Και στο δημοτικό κι εγώ πρόλαβα και το χάρακα. Κι εγώ τα πρόλαβα αυτά. Και τον τοίχο με το ένα πόδι. Ναι, και αυτό, ναι. Και εγώ είμαι το 74, δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι. Του 78. Α, σε περνάω, είσαι πιο μικρός από μένα. Ναι. Ωραία, εσύ. Το 82. Εσύ είσαι πολύ μωρό. Εγώ δεν τα λέω. Εσύ είσαι 8 χρονών, δεν είπαμε. Λοιπόν, μικρούλης. Είναι 8, εσύ είσαι του δημοτικού, το έχουμε πει. Τώρα πετάγεσαι από τα αυγό. Τώρα μου μπερδέψατε μια ιστορία και την πεκάμε την παιδιά. Διασταυρώσατε και την ξέχασα. Την διασταυρώσαμε. Εδώ έπρεπε ρε παιδί μου να έχω παρεάκι. Άλλη φορά θα κάνουμε έτσι παρεάκι με μεζέ. Εννοείται. Ναι. Και να το τραβάμε. Να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε να μάθει. Άρε, περιμένει, φτιάξε μου πάνω να κάνω. Να κουραστεί μια και φτάσω. Δεν θέλω πράγμα, εντάξει. Έλα να τον δοκιμάσουμε για να πούμε και καληνύχτα. Να πω ότι μου φέρανε και κουραμπιέδες. Κάτσε να δούμε. Σε ποιους άτομα. Εδώ, στο κοινό. Κι άμα σε γυρίνε, δεν θα φτάσουν. Κι άμα θέλουνε. Άντε, να πάρουμε ένα. Πάρτε από ένα να δοκιμάσουμε. Έλα, μάλλον. Καλές εκπομπές να έχεις. Γλυκές εκπομπές. Σας ευχαριστώ γιατί κάναμε το πάρτι, δηλαδή ξεκινήσαμε ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς για την καλή χρονιά και καλές εκπομπές. Και βλέπω να έχει αμύγδαλο ολόκληρο όπως μ' αρέσει. Το άλλο ρε Πέκορο. Ωραία είναι, πρόκειται.
Λοιπόν, εγώ τώρα τρώω κουραμπιά, παιδιά, δεν έφαγα, δεν πρόλαβα. Όχι, ψέματα, έφαγα έναν. Πάρα μου. Θες να σου παστίξω. Όχι, εντάξει. Δώσ' το. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας αποχαιρετάμε έτσι γλυκά-γλυκά με τη ζάχαρη στο στόμα. Αφού είχα την πιο ωραία γλυκιά μερακλίδικη παρέα, θέλω να ευχαριστήσω και τα τρία παλικάρια μου εδώ. Εμείς ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Μ' αρέσει που είστε εραστές της τέχνης. Δεν είμαστε. Εδώ είναι και επαγγελματίας, αλλά είναι ντροπαλός επαγγελματίας και ταπεινός και δεν θέλει να μας τα πει. Αλλά σιγά σιγά το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας άλλωστε... Να επιφυλάσσει το κοινό στο κανάλι του γιατί είναι ταλεντάρα. Ταλεντάρα στο λαό. Και θα σου πω και κάτι. Εδώ το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας έχει ξεδιπλώσει πάρα πολλά ταλέντα. Είναι πολλοί που έρχονται εδώ πέρα και ντρέπονται και μετά τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου ξεπηδάνε. Δηλαδή είχα φέρει το Γιάννη που φοβόταν να γράψει και είχε έρθει να κάνει παρέα σε ένα φίλο του, παρουσίαζε τη δουλειά του. Και μπούρου μπούρου μπούρου, μετά από ένα χρόνο το παλικά ήρθε και παρουσίασε το βιβλίο του γιατί δεν πίστευε στο ταλέντο του. Εγώ πιστεύω σε σένα ότι θα είσαι και καλό στη μετάδοση. Στο να παραδίδεις πιο γλυκό χέρι μαθήματα. Στο λαβούτο, πιο γλυκιά πένα στο λαβούτο πιστεύω. Είναι πολύ γλυκό το παίξιμό του. Μερακλίδικο. Δεν είναι ταπαντού και. Είναι μερακλίδικο. Έτσι, Μανώλη. Να μπαίνει το κοινό εδώ στο κανάλι του Μανούσου να τον ακούει, είναι φοβερό. Εγώ πολλά βράδια έχω ακούσει τη μουσική του και έχω κοιμηθεί. Τόσο γλυκά. Σ' αγαπέ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Αβγαίνη. Μια λασκαλίρα να μην πες γύρω να με περάσει. Όχι. Να μην σου πάρει το επάγγελμα, πώς θα γίνει. Καλά, ναι. Και τώρα κάνω εχθρό ύστερα. Ανταγωνιστείς μετά. Θα σου πρώτη το μοροκάβο. Ναι. Μα αυτό είναι το ωραίο. Ότι επειδή δεν παίζει εγωισμός και τέτοια, γι' αυτό είναι ωραίο το δέσιμο. Και γι' αυτό είναι... Εγώ να πω και κάτι άλλο. Ο Μανούσος έχει και έναν αδερφό, δηλαδή είναι δύο αδέρφια μαζί και είναι η αετή της Κρήτης στην παράδοση. Και ο Γιάννης και ο Μανούσος εδώ πέρα. Τα λέω καλά, Μανώλη. Εσύ είσαι καλό στην πρόθεση του μεταξύ. Ο Γιάννης ο Πλημάκης είναι φοβερός λιράρης και ο Μανούσος δεν είναι λαοχέρης πρώτος. Και εκτός από συνεργάτη που συνεργαζόμαστε, είμαστε τώρα και τα τελευταία χρόνια θα τον έχω και για μανάτζερ. Είναι καλό να στον στην πρόθεση. Ναι. Πλημάκηδες είναι αετή της ασυγχωρέας. Πλημάκηδες, πλημάκηδες. Και εγώ όταν θα φύγω να μου παίζετε μουσική να με κουβάλετε. Ω, μωρέ, πού να πας. Τι λέει, μωρέ. Εγώ τώρα στην κουτάλα. Το ζω. Εσύ κάνεις ωραία πράγματα, εσύ ενώνεις τις παρέες, τα φτιάχνεις ωραία. Εγώ να σου πω κάτι. Πραγματικά νόμιζα. Είναι φάρος για μας. Για μας που βαστάμε τη λίρα είναι φάρος. Αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ τον ακολουθώ, ξέρεις πόσα χρόνια και μ' αρέσει και τον βλέπω και τα παρεάκια του και κάθε. Δηλαδή και δεν σταματά. Η παραγωγή του Χριστός και να παίζει όσο γίνεται να παίζει να τα βλέπουν τα νέα τα παιδιά. Και αυτό. Και να μαζεύει και να δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και να του το μεταδίδει και να του το λέει ότι εγώ ούτε σχολείο πήγα ούτε τίποτα. Μόνο με αυτό. Αυτό είναι ωραίο να το λέμε. Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, φτάμε κι εμείς, τα βάζουμε τα παιδιά σε κουτιά, τους λέμε, δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να εκφράσει το ταλέντο του, δεν είναι όπως μεγαλώνα στις αλάνες τα παιδιά και εκφραζόντουσαν και τώρα λιγάκι, και αν πάει να εκφραστεί ένα παιδί, οι γονείς το μαζεύουνε, πώς να σου το πω, θέλουν να περάσουν το δικό τους. Εμείς τα προλάβαμε αυτά γενικά. Κοίταξε να δεις, στο τσακ τα πρόλαβε και του δεύτερο. Ναι. Στο τσακ τα πρόλαβε. Δηλαδή, και είχαμε και, δηλαδή δεν ήμασταν πιεσμένοι, δεν είχαμε την πίεση που έχουν. Εσύ πρόλαβες την γειτονιά, γιατί μεγάλωσες, την πρόλαβες. Τώρα δεν υπάρχει γειτονιά, τώρα δεν βλέπεις τα παιδιά στις γειτονιές. Εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω στο χωριό, λίγα πράγματα και στα χωριά. Ούτε την μπάλα. Ούτε τα σπιτάκια στα δέντρα, ούτε να πάμε να έρθουμε με σπασμένο κεφάλι, να καούμε στα πόδια. Μένα τα πόδια μου ήταν όλο σημάδια. Πιο παλιά υπήρχαν και εκπομπές που προβάλλαν την παράδοση. Τώρα υπάρχει το αλάτι. Τους ανθρώπους τους παλιούς, τους μερακλίδες, ήταν φάρη για μας. Τώρα δεν υπάρχουν. Το νέο παιδί θα ψάξει τηλεόραση στο ράδιο, δεν θα δει παραδοσιακή μουσική. Λίγο η ΕΡΤ βάζει το αλάτι, πιπέρι αυτό. Και η Βουλή ο Μιλωνάς. Ναι, ναι. Εγώ τη βλέπω. Παιδιά, εγώ τη Βουλή τη βλέπω.
Βλέπω τη Βουλή γιατί έχει αρχίσει και βάζει ωραία πράγματα η Βουλή των Ελλήνων. Και η Αρτένα βάζει ωραία και αυτοί δύο. Αυτά λίγο κάτι κάνουν. Τώρα τα άλλα, τα ιδιωτικά, μου βάζουν το Survivor. Δεν με βάζει καθόλου αυτό το παιχνίδι. Αποκριτικά. Αυτό ήταν το θέμα. Ακολουθούσα τα σπόνερα. Αποκριτικά κανάλια είχαμε. Αν είχαμε κάποια κριτική. Το Blue Sky και το High Channel. Κλείσαν αυτά. Έχουν κλείσει. Βασικά το Blue Sky υπάρχει ακόμα, αλλά ένα κριτικό κανάλι. Και πώς περάσαν από εκεί το Blue Sky. Πάρα πολλοί κόσμοι. Μιλάμε για ονόματα. Και εμείς και ο Σύλλογος είχαμε πάει. Φάρι. Και ο Σύλλογος Κριτών Ενέας Μήνης είχαμε πάει. Και είχαμε χορέψει. Εδώ πέρασαν αυτά. Δηλαδή το μοναδικό μας παράπονο ότι δεν έχουμε ένα κριτικό, καθαρό κριτικό κανάλι. Να το καθίσουν δηλαδή, και για τα παιδιά. Αυτό να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε, το να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τηλεοπτικό, ενώ στην τηλεόραση ίντερνετ, αλλά έχουμε, ναι. Δεν έχουμε, τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν στα σχαριά κάτι να κάνουν. Αν και είναι το Blue Sky, είναι ο ιδιοκτήτης. Εγώ νομίζω λίγο χώρο να δώσουμε στην παράδοση, θα πάει μόνη της. Απλά το θέμα είναι να... Δεν υπάρχει μέρη να δώσουμε. Κοίταξε να δεις, πριν κλείσω για τις... Όταν ξεκίνησα μάλλον το Σεπτέμβρη, ξεκίνησα με τους Μανιάτες που η πρόεδρος των Απανταχού Μανιατών έκανε μια ημερίδα και βράβευσε πρωταθλητές και τέτοια. Αυτό ήταν όμως ένα κάλεσμα πολλών ανθρώπων, ανοίγανε τότε τα σχολεία, πολλοί μαθητές. Μέσα στο σχολείο λοιπόν που έκανε αυτή την ημερίδα και βράβευε πρωταθλητές και τέτοια, υποτίθεται αθλητές και αυτά, παίξανε πολλά Μανιάτικα, παίξανε παραδοσιακά. Ήρθε κοντά, δηλαδή μπήκε, ξέρεις, θα πρέπει τέτοια πράγματα να κάνουν όμως όλοι οι σύλλογοι. Δηλαδή, αμέσως εγώ μ' άρεσε αυτή η ιδέα και την πρότεινα εδώ στο δικό μου σύλλογο. Και λέω, ρε παιδιά, μήπως πρέπει και εμείς να το κάνουμε αυτό. Γιατί να το κάνουμε όμως, γιατί μπαίνουμε μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, πρέπει και εμείς να χτυπάμε την πόρτα. Αυτοί που ασχολούνται με την παράδοση, δηλαδή και οι σύλλογοι να χτυπάνε τις πόρτες και τα σχολεία να ανοίγουν τις πόρτες και να γίνεται... Να πω κάτι, Ολυμπία. Νομίζω θα συμφωνείς και ο Μανούς σαν πιο νέος. Εντάξει, ο Κερμανόλης στάζησε και ήταν... Νομίζω εμείς που ασχοληθήκαμε με την παραδοσιακή μουσική μας προστάτευσε σε πολλά πράγματα. Σε αλητίες, σε πολλά. Σε βρωμιές, και αν είχαμε ακόμα ασχοληθεί με άλλο είδος μουσικής, πάλι δεν θα ήμασταν τόσο προστατευμένοι όσο ήταν. Εγώ βλέπω τα παιδιά του. Τα παιδιά του Ντούλα, πόσο χρόνο είναι. Είδες προσχορεύουνε. Τα παιδάκια αυτά. Εγώ αυτά τα παιδάκια τα ξέρω τόσα. Για ένα παιδί παραδοσιακή μουσική είναι μεγάλη ασπίδα, θεωρώ. Πάρα πολύ. Βλέπω τώρα, έχω του. Εδώ την κοπελιά μου την Αργυρό που παίζει λίρα. Λοιπόν. Ποια Αργυρό. Είναι του Τσιρίκου η κόρη και είναι 16 χρονών. Αλλά δεις, άμα δεις, βλέπεις μια πριγκίπισσα να παίζει λίρα, γιατί και όμορφο. Και αυτό ξεκίνησε ένα σκατουλάκι. Θυμάμαι, παίρνει ο Τσιρίκος και καθάριζα το σύλλογο και έλεγα, θα έρθετε. Τους έλεγα. Και έλεγε, κάτσε να μάθει να περπατάει. Να μάθει να περπατάει, έμαθε να περπατάει, μάνα Κρητικιά. Ο πατέρας από την Άξο. Λοιπόν, Τσιρίκος. Και... Μπήκανε μέσα στο σύλλογο, ξέρω εγώ, για σαν χορεύτρια και τέλει κοπελιά έχει γίνει πρώτη στη λύρα το κορίτσι. Αλλά και είναι αυτό που σας είπα, ότι τα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση ξέρουν και την ιστορία. Αν μη τι άλλο, έστω από τα μέρη που χορεύουν. Ενώ στα σχολεία δεν μαθαίνουν τη ιστορία μας. Μαθαίνουν παιδιά, τα ήθη, τα έθιμα. Αυτό. Ξέρω παιδιά που ασχοληθήκαν με άλλα είδη μουσικής και δεν βγήκαν σε καλούς δρόμους. Όχι ότι η μουσική είναι ωραία. Ό,τι είδος και να είναι, αλλά η παραδοσιακή μουσική είναι λίγο πιο προστατευμένη για ένα παιδί. Ναι, γιατί έχει ήθος. Δεν σε τραβάει σε άλλα πράγματα. Έχει... Εγώ αυτό πιστεύω, έτσι δεν είναι Μανούσο. Κοίταξε και εσύ και ο Γιάννης από μικρή, άξι είστε, ούτε αλήτες γίνατε. Καλέ, ξέρεις πόσα παιδιά, άμα μπεις εσύ. Νομίζω η παραδοσιακή μουσική είναι από μόνη της ασπίδα για ένα μικρό παιδί. Και η άθλη, είτε ένα παιδί που χωρίζει. Και ο αθλητισμός, βέβαια. Σε καθιλώνει στον τόπο στις συνηθίες σου. Μα γιατί το να χορεύεις, να σε χορευτείς σε παραδοσιακά, πρώτα απ' όλα κρατιέσαι σε φόρμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μουσική, είναι και να χορεύεις. Και ο χορός. Είναι και να ασχολείσαι και θελοντικά. Ναι, γενικά η παράδοση. Και πρέπει να τα μεταφέρουμε αυτά και αυτό το μήνυμα να περάσουμε, ότι το 2023 να είναι μια χρονιά που να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την παράδοσή μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας,
να κρατήσουμε την Ελλάδα μας, παιδιά, γιατί όντως πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν θέλω να πω τι γίνεται. Τα βλέπετε, έχουμε γίνει μειονότητα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εντάξει. Και όχι μόνο. Έχουμε γίνει μειονότητα μέσα στη χώρα μας. Λοιπόν, και σε λίγο θα σου λένε τι, έχεις δύο σπίτια. Δάνεισε το σπίτι στο μουσουλμάνο να μείνει και φυγήσει από το σπίτι σου. Τώρα, όπου και όπου. Άμα σε βάλανε σε ένα δήμαρχο στην Αθήνα, να βάζεις να το ακούσει και το Αθήνα. Όχι, να φύγει. Όχι, εγώ δεν έχω πάει. Κι όμως τους έχουν βάλει στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον χώρο. Ξέρεις που φοβήθηκα η νύχτα. Αθήνα. Ομονία. Όταν πήγα στην Παγκρίτη και πέρα, νύχτα να πάω πάρω το αμάξι μου από την πλατεία. Όταν πήγε εδώ, ναι, εκεί πέρα, ναι. Πού να πας. Εκεί μπορεί να σε σφάξουν για να μην το πάρεις χαμπάρι. Γιατί μπορεί να σου πάρουν για μια λυσίδα, για ένα δαχτυλίδι. Δεν είναι ότι κινδυνεύεις. Δηλαδή βλέπεις φάτσες που φοβάς. Πού στον τόπο φοβάς. Ενώ σου έξω που δεν ήξερα αράπηδες ιστορίες από το παιδί που είχα πω. Καλέ, είμαι εδώ στον Άγιο Δημήτριο και ψάχνω να βρω μια όλο. Και δεν βρίσκα Έλληνα να ρωτήσω. Το έχω πάθει, άσε με. Στην Ελλάδα και να προσπαθώ. Βλέπεις σκοτεινούς δρόμους, τεράστια σκίτσα στους τοίχους και ξέρεις τον τρόπο. Δεν με ξέρεις. Πού πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, παιδιά. Χίλια ευχαριστώ για το παρεάκι σας. Εννοείται. Ρε παιδί μου, τώρα ο Δημήτρης και ο Πέτρος που είναι υπεύθυνοι για εδώ πέρα, είναι οι διευθυντές εδώ, πρέπει να φτιάξουν το χώρο πάνω. Για να το κάνω πιο αυτό, γιατί έτσι θα μπορούμε και να χορέψουμε και να το κάνουμε πιο. Και εννοείται, σας περιμένω να ξανάρθουμε. Εννοείται. Αυτό. Και την άλλη φορά θα είμαι και με τις τσικουδιές μου. Αλλά καθίστε να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία. Σας ευχαριστώ. Αγαπημένοι μου φίλοι, την επόμενη εβδομάδα ελπίζω ο Αλφόσο που έχω καλεσμένος ηθοποιός και τραγουδιστής. Είχε ένα πρόβλημα. Ήταν ενάρτη τον προηγούμενο μήνα, αλλά είχε με το πόδι του που είχε κάνει το μηνίσκο. Τώρα νομίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα θα είναι όλα καλά και θα είναι εδώ πέρα. Είναι νεοσμυρνιώτης, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός, ο κύριος Αλφόσο. Και θα τον έχουμε την επόμενη βδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Ευχαριστώ τα παλικάρια μου. Ευχαριστούμε για μένα. Κάτσε να...